παρουσίασες τη δικιά σας αυτή την εδώ συνάντηση, που είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση και σας δίνεται η ευκαιρία να ακούσετε πράγματα και να λύσετε και απορίες που πολλές φορές γεννιούνται μέσα μας, αλλά δεν έχουμε τους ειδικούς για να απευθυνθούμε, για να μπορέσουμε έτσι να εξελίξουμε μερικά πράγματα που μας συμβαίνουν. Εγώ ονομάζομαι Λουκάς Γιάννης, είμαι ψυχίατρος, είμαι διευθυντής ψυχίατρος, είμαι επιστημονικά υπεύθυνος της κλινικής μονάδας ψυχικής υγείας της ΔΕΡΟ, που έχει έδρα την ΔΕΡΟ και δραστηριοποιείται σε όλα τα νησιά της Βαλκανής. Για αυτή την ημερίδα πραγματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω κυρίως όσους συνέβαλαν στην υλοποίησή της. Και πρώτα απ' όλα τον παλιό μου φίλο, τον Μιχάλη τον Ερωτόφυλλο, τη διοικητικό υπάλληλο του επαρχείου, τη Βέννη Μαστρολέο, τη διοίκηση, τους διαρκούσιους εργαζόμενους του Κέντρου Υγείας της Καπάθου, την Εκκλησιαστική Επιτροπή που μας παραπορεύει γενικά αυτόν τον χώρο, τους διευθυντές και όλους τους διευθυντές της εκπαίδευσης των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων και τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν όπως μαθαίνω σε μεγάλο ποσοστό σήμερα. Αλλά κυρίως θα ήθελα να ευχαριστήσω την Όλγα την Τρέλια που αυτή είναι και εξωτερική μας συνεργάτες, την Αφροδίτη της Γιάννη, την ψυχολόγο του επαρχείου και το σχολικό, ψυχολόγο που τα τελευταίους μήνες υπηρετεί στο νησί σας, το Ηλία Βασιλιάδη. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς ομιλητές που θα αναπτύξουν την θεματολογία τους και θα μας δώσουν τα ερεθίσματα για να μπορέσουν να αναπτυχθεί ένας έτσι γόνιμος διάλογος πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων. Και πραγματικά, για μια άλλη φορά, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που παραπτύσσεστε εδώ για να συμμετάσχετε σε αυτή τη σημαντική ημερίδα που μας δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουμε για προβλήματα και για, ας το πω μόνο, προβλήματα που απασχολούν όλους εμάς, τα παιδιά μας, αλλά πολλές φορές αναγκαζόμαστε να τα κρύψουμε γιατί δημιουργούν ντροπή και φόβο, ειδικά όταν μιλάμε για θέματα ψυχικής υγείας. Αλλά όμως όσο κρύβουμε αυτά τα προβλήματα, όσο δεν ενημερωνόμαστε, όσο δεν απευθυνόμαστε στους ειδικούς και όσο δεν τα μοιραζόμαστε, αυτά τα προβλήματα γίνονται πιο έντονα και επιδεινώνουν την κατάσταση του ατόμου, του ίδιου, επιδεινώνουν την κατάσταση της οικογένειας και του κοινωνικού περίπτωση. Γι' αυτό εμείς, σαν επαγγελματίες ψυχικής υγείας, έχουμε καθήκον να σπάσουμε αυτές τις προκαταλήψεις, αυτούς τους φόβους και το στίγμα που σκεπάζει τις ψυχικές διαταραχές για να μπορέσουμε να τις προλάβουμε. Γιατί η πρόληψη είναι η καλύτερη, είναι πολύ σημαντική, ειδικά στις ψυχικές διαταραχές, όπως φυσικά και για όλες τις αρρώσεις. Θα σας δώσω μόνο μερικά στοιχεία για να καταλάβετε όταν μιλάμε για ψυχικές διαταραχές, ποιο είναι το μέγεθος έτσι όλων αυτών των προβλημάτων. Αν και ο πόνος και η δυστυχία που προκαλούν οι ψυχικές διαταραχές δεν είναι δυνατόν να αποδοθούν με αριθμούς, ενδεικτικά θα σας αναφέρω μόνο μερικούς. Σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, 121 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από κατάθλιψη. 70 εκατομμύρια άνθρωποι από προβλήματα που έχουν σχέση με το αρκόρ. 24 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από σχιζοφρένεια και 37 εκατομμύρια από άνοια. Στην Ελλάδα νοσούν κλινικά από κάθε τόπο ψυχιατρικής νόσου περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι από ηλικίας 16 ετών και πάνω. Και από αυτούς 100.000 είναι αυτοί που πάσχουν από σχιζοφρένεια. Ένα όρο που φοβόμαστε και να το προφέρουμε πολλές φορές. Και εκτιμάται ότι η επιβάρηση αυτών των ψυχικών διαταραχών θα αυξηθεί κατά τις επόμενες δεκαετίες. Μέχρι το 2020 υπολογίζεται ότι θα ευθύνονται από το 15% των απορριστών ετών ζωής στα σπιτισμένα ως προς την ανικανότητα. Η κατάθλιψη αναμείνεται να γίνει η δεύτερη κύρια αιτία ανικανότητα στον κόσμο. Λοιπόν, αυτή η δραματική κατάσταση που αφορά την ψυχική υγεία μέχρι την περασμένη δεκαετία, λόγω άλλων προτεραιότητων που δινόταν στην υγεία, παρέμενε στο περιθώριο. Αυτή η δυστυχία τόσων εκατομμυρίων ανθρώπων,
καθώς και τον οικογενειό τους, πάρει ένα παρατήρητη, γιατί εκτός από την προφανή δυσυχία που προκαλεί οι ψυχικές διαταραχές, υπάρχει και η καλυμμένη επιβάρηση του στίγματος και των διακρίσεων. Ο στιγματισμός αυτών των ανθρώπων εκδηλώνεται ως προκατάληψη, φόβος, ντροπή, θυμός, απόρριψη ή αποφυγή. Οι άνθρωποι που υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές υφίστανται παραβιάσεις των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριότητων, όπως και αρνήσεις να ασκήσουν τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά δικαιώματά τους. Εμείς, σαν επαγγελματίες υγείας, σαν την Εθνική Μονάδα Ψυχικής Υγείας, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, αντιδρώντας σε αυτή την κατάσταση που περιγράψανε, ευχόμαστε να αντιμετωπίσουμε, να ενημερώσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις μικρές κοινωνίες στο νησιό του νομού μας. Εμείς, σαν την Εθνική Μονάδα Ψυχικής Υγείας, μέχρι τώρα έχουμε έρθει 5 φορές στο νησί τους τελευταίους 12 μήνες. Έχουμε εξετάσει άλλου σπανερά, άλλου κρυφά. Πάρα πολλούς, δεν θέλω να αναφέρω τον αριθμό. Αυτή εδώ η μερίδα που ανάλογα και θέλουμε να κάνουμε και στα υπόλοιπα νησιά του νομού είναι το αποκορύφωμα, είναι έτσι όλες αυτές τις προσπάθειές μας. Και πραγματικά δίνεται η ευκαιρία, μια που είπετε εδώ τους εκλεκτούς έτσι συναδέλφους, τους εκλεκτούς επιστήμονες, που όπως είδατε και στο πρόγραμμα, να μπορέσετε να συμμετάσχετε στη συζήτηση που θα ανοιχθεί στο τέλος της ημερίδας. Πραγματικά θα ήταν ευχής έργο, έτσι, γιατί σε όλα τα νησιά πραγματικά οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς των παιδιών ανοίξαν ένα πραγματικό διάλογο που κράτησε και ώρες. Γιατί μέσα από αυτήν την κουβέντα βγήκαν τα προβλήματα που απασχολούν την οικογένεια, το παιδί, αλλά και τους ενήλικες. Λοιπόν, τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην ημερίδα και να μην συνεξιστάσουμε πραγματικά, το επαναλαμβάνω, να συμμετάσχουμε στη συζήτηση και να εκφράσουμε οποιαδήποτε σκέψη μας και απορία. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στο έπαθρο, τον κύριο Ιεροδόφητο, έτσι για ένα μικρό χαιρετισμό. Το επιστημονικό προσωπικό το οποίο δέχεται ραντεβού να εξετάσει τα παιδιά
στο πλαίσιο της διαγνωστικής εκτίμησης και με κάθε γεμίδια να προχωρήσει να επιτρέψει ένα σοβαρό έργο. Όπως βλέπεις, αγαπητέ μου Γιάννη, η αίθουσα όταν είναι γεμάτη, είχες κάποιες αναστολές από τον κόσμο. Εμείς δεν είχαμε αυτές τις αναστολές. Ξέραμε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για μια έτσι ενημέρωση πάνω στα θέματα αυτά που είπες και έθεσες ακορπηγώς και μάλιστα αυτά τα νούμερα τα οποία είπες είναι συγκλονιστικά όσον αφορά την ψηφική αυτοκόλληση γενικότερα. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Υγείας Καρπάτη, την κυρία Τρέλια, το προσωπικό του εργαστήριου, την εκκλησιαστική επιτροπή του Μεγάλου εδώ πέρα, που μας κατέθεσε το χώρο αυτό και κυρίως όλο αυτόν τον κόσμο που ήρθε και έρχεται ακόμα για να παραστεί στην, και να παρακολουθεί την ημέρα αυτή. Να είστε καλά. Στην ανακοίνωση των
συνοπτιζόταν πως βασική προτεραιότητα ήταν η πρόληψη και η εξοικείωση των ανθρώπων με έναν άλλο τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων τους. Μέσα από τη συμβουλευτική υποστηρικτική διαδικασία και η αποφυγή της ψυχιατρικοποίησης, όπως λέμε, όλων των προβλημάτων, θα ήξεραν αποτέλεσμα την αλόγηση της κρίσης των προβλημάτων. Ακόμη, αναφερόταν πως ένας από τους κύριους στόχους ήταν η πλατιά ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για ζητήματα σχετικά με την ψυχική νόσο και τη διαφορετικότητα, όπως και η καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος που συνοδεύει πολλές φορές τα ζητήματα αυτά. Η ανακοίνωση στάλθηκε τις επόμενες μέρες σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στους συλλόγους γονέων και κυβερνών, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και στους τοπικούς συλλόγους. Η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας, αν και δηλή στην αρχή, υπήρξε σχετικά άμεση. Όσον αφορά τη διαδικασία δόμησης του ρόλου του ψυχολόγου στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας και παράλληλα την προσπάθεια αποδόμησης των στερεοτύπων σχετικά με τα άτομα τα οποία απευθύνονται σε έναν ψυχολόγο, συναντήσαμε αρκετά κάποιες δυσκολίες, καθώς επικρατούσε διάχυτη αντίληψη πως στον ψυχολόγο απευθύνονται κυρίως τα άτομα τα οποία έχουν εργάσει την επαφή με τον ανθρώπινο. Επίσης, λόγω της παραπάνω αντίληψης, επικρατούσε και ένας συναπόλυτος φόβος πως επισκεπτόμενος κάποιος μια υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης θα χαρακτηριζόταν αυτόματα τρελός και θα στιγματιζόταν στην τοπική κοινωνία. Yeah. Όσο παράξενο και αυτό ήταν, αυτό ήταν μια πολύ κυρίαρχη αντίληψη στην έναρξη τουλάχιστον της δουλειάς μας. Για τους παραπάνω λόγους, θεωρήσαμε σημαντικό να πραγματοποιηθούν κάποιες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και να τονιστεί η συμβολή της συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στην πρόληψη των σοβαρών ψυχολογικών αλλά και ψυχιατρικών προβλημάτων. Έτσι, δημοσίευσαμε αντίστοιχα άρθρο στο περιοδικό και συμμετείχαμε στις ομιλίες σε κάποια σχολεία. Γεγονός που συνετέλεσε στο σπάσιμο των στερεοτύπων σχετικά με τον ρόλο του ψυχολόγου και βοήθησε τους εφήβους να έρθουν σε επαφή με την υπηρεσία. Εδώ πρέπει να σας πω ότι η επαφή με τους εφήβους ήταν πάρα πολύ σημαντική. Μάλιστα, υπήρχαν παιδιά που τελείωναν το μάθημα και ερχόταν στην υπηρεσία για να συζητήσουν και θέματα που τους απασχολούσαν για το σχολείο, για το άγχος, για τη διαχείριση του σχολικού άγχους, αλλά και για τη σχέση με τους συνομιλίκους αλλά και με τους γονείς. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, αυτό που λέμε εμείς αγωγή υγείας της κοινότητας. Σε ζητήματα σχετικά με την ψυχική υγεία, με στόχο την επισήμανση της ύπαρξης του συνεχούς υγείας ασθένειας. Καθώς υγεία και αρρώστια δένονται διαλυτικά μεταξύ τους, αποτελούν δύο πόλους ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο και βρίσκονται σε σχέση ανταγωνισμού αλλά και ενότητας μεταξύ τους. Ανά πάσα στιγμή, ο καθένας από εμάς μπορεί να βρεθεί είτε στον έναν πόλο είτε στον άλλο, καθώς είναι φορές ταυτόχρονα και υγείας και ασθενείς μέχρι τη στιγμή του θανάτου. Η απολυτοποίηση των αντίθετων πόλων εμποδίζει τον ασθενή να δει την αρρώστια του σαν μια εμπειρία που δεν κατακαιρματίζει το συνεχές της ζωής του και πολλές φορές καταλήγει να βιώνει ακόμα και αρρωγή στην κατάστασή του. Εμείς λέμε όμως ότι η ασθένεια και η διαφορετικότητα, οποιασδήποτε μορφή διαφορετικότητα, κουβαλούν διαφορετικό νόημα για τον καθένα που τις βιώνει και αποτελούν μια προσωπική εμπειρία που μπορεί να οδηγήσει τον καθένα σε εντελώς διαφορετικούς δρόμους, ακόμη και σε μεγαλύτερη αυτογνωσία και θέληση για ζωή. Η τοποθέτηση με απολυτότητα κάποιου στην κατηγορία ασθενής, μόνο και μόνο επειδή σε κάποιο στάδιο της ζωής του νόσησε ή εκδήλωσε κάποια απόκληση, ακυρώνει κυριολεκτικά τη συνολική υπόσταση του ατόμου και υποβαθμίζει άλλες εξίσου σημαντικές πλευρές της προσωπικότητάς του. Οι παραπάνω λοιπόν δράσεις που αναφέραμε είχαν σαν στόχο την εξοικείωση της τοπικής κοινωνίας με τα ζητήματα της ψυχικής νόσου, της διαφορετικότητας και του κοινωνικού στίγματος που τη συνοδεύει, όπως και την αλλαγή των στάσεων απέναντι στα ζητήματα αυτά. Η συχνότητα επίσκεψης των ατόμων στην υπηρεσία τον πρώτο μήνα, όπως προαναφέρθηκε, υπήρξε αρχικά δηλή και συγκρατημένη, με μέσο όρο επισκέψεων μία επίσκεψη την εβδομάδα. Το δεύτερο μήνα, η συχνότητα επισκέψεων αυξήθηκε σε μία επίσκεψη στις δύο ημέρες.
μία επίσκεψη κάθε μέρα και τους επόμενους μήνες οι επισκέψεις κάθε μέρα ήταν από 2 έως 3. Στο διάστημα αυτό έγινε συστηματική προσπάθεια διατήρησης της θεραπευτικής συνέχειας, ούτως ώστε τα άτομα να είναι σε σταθερή επαφή με την υπηρεσία σε εβδομαδιαία βάση. Η σχέση εμπιστοσύνης κατακτήθηκε σχετικά γρήγορα με τα περισσότερα άτομα και η αρχή της θεραπευτικής συνέχειας κρίθηκε σχεδόν από όλα τα άτομα που είναι ελεύθερος των εξαιρέσεων. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί πως σημαντικό ρόλο στη διάδοση της ύπαρξης της υπηρεσίας έπαιξαν τα ίδια τα άτομα που είχαν επισκεφθεί την υπηρεσία, ενημερώνοντας κυρίως άτομα του συγγενικού ή του κοντινού τους περιβάλλοντος του κομμάτι της υπηρεσίας και βοηθώντας τα να ξεπεράσουν προκαταλήψεις τυχόν ήταν και ενδιασμούς και να φτάσουν στην πόρτα του γραφείου ψυχολογικής υποστήριξης. Τα άτομα που κρατήθηκαν στην υπηρεσία είχαν κυρίως γυναίκες και έφηβοι και σε μικρότερο ποσοστό άντρες. Επίσης, η παρουσία ήταν τα περιστατικά που αναλύθηκαν σε συνεργασία με την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας. Το τελευταίο εξάμηνο, ένας μεγάλος αριθμός γονέων έφτασε στην υπηρεσία για συμβουλευτική πάνω στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και θέση θεσιοριών, όπως και για τη διαχείριση ενδοοικογενειακών συγκρούσεων. Όσον αφορά τη διασύνδεση των υπηρεσιών και τη διαμόρφωση ενός κοινωνικού δικτύου, έγινε εξ αρχής προσπάθεια να καθιερωθεί σταθερή συνεργασία με τα σχολεία και με το Ειδικό Σχολείο Καπάκου, το Κέντρο Υγείας, το Αστυνομικό Τμήμα, το Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Επαρχίας Καρπάθου, όπως και με την Κοινωνική Μονάδα Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου. Παρατηρήθηκαν πολύ καλά δείγματα συνεργασίας, αλλά και συντονισμού των υπηρεσιών ως προς την ολόκληρη υποστήριξη των ατόμων. Η συνεργασία με την Κοινωνική Μονάδα Ψυχικής Υγείας Δωδεκανήσου υπήρξε καθοριστική σημασία τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο αντιμετώπισης των προβλημάτων. Καθώς μέσω της σταθερής επαφής της στο νησί, κάθε 2 ή 3 μήνες από τον Ιούλιο του 2008 έγινε συστηματική προσπάθεια χαρτογράφησης των περιστατικών του τρόπου καθώς και των θεραπευτικών αναγκών. Το Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης του Γραφείου Καρπάθου και η Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου Υγείας υπήρξαν σταθερά συντελική τρίκη με την κινητή μονάδα. Υπήρξε λοιπόν σταθερή συνεργασία για θέματα που αφορούν και την πρόληψη και την παρακολούθηση των ατόμων. Και αναλήφθηκαν από κοινού πρωτοβουλίες για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για ζητήματα σχετικά με την ψυχική υγεία, με κορυφαία εκδήλωση την πραγματοποίηση της σημερινής ημερίδας. Η σημαντικότερη διάσταση της συνεργασίας με την κοινωνική μονάδα υπήρξε το γεγονός ότι η πόρτα του Γραφείου Ψυχολογικής Υποστήριξης ήταν πάντα ανοιχτή για τα περιστατικά που είχαμε αναλάβει από κοινού. Έτσι, υπήρχε άμεση ενημέρωση για τις υποτροπές των περιστατικών και μέσω της συνεργασίας μας με την κοινωνική μονάδα διευθυνιζόταν άμεση η θεραπευτική αλλαγή και σχεδιαζόταν από κοινού η κατάλληλη θεραπευτική αλλά και ψυχοκοινωνική παρέμβαση, ούτως ώστε οι υποτροπές των περιστατικών να μην είναι έντονα απολυτρωματικές για τα άτομα αλλά και για τις οικογένειές τους. Αξίζει δεν αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι σύμφωνα με στοιχεία του αστυνομικού τμήματος Καρπάθου, οι μεταγωγές ψυχικά ασθενών προς εξέταση κατόπιν της εμπειρικής εντολής μειώθηκαν προοδευτικά το τελευταίο διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, το 2006 πραγματοποιήθηκαν 4 μεταγωγές, το 2007 και το 2008 2 και το 2009 μόνο μία μεταγωγή. Επιχειρώντας ένα μικρό απολογισμό, μέσα σε 1,5 χρόνο πραγματοποιήθηκαν 395 συνεδρίες σε εφήβους και ενήλικες. Το Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης υπήρξε μια ζωντανή υπηρεσία που στήθηκε κυριολεκτικά από το μηδέν. Ανοιχτή ανά πάσα στιγμή στην τοπική κοινωνία, αποτελώντας σταδιακά κομμάτι της. Ο πάθος έσπασε. Και φάνηκε καθαρά η πρόοδος μιας κοινωνίας στο να εκφράσει όλο και πιο ανοιχτά τα προβλήματα και τις ανάγκες της. Η σημαντικότερη διάσταση αυτής της προσπάθειας ίσως είναι πως φάνηκε στην πράξη πως μια υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης μπορεί να υπάρξει ακόμα και σε μια μικρή και σχετικά κλειστή κοινωνία, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην υπέρβαση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων σχετικά με το ζήτημα της ψυχικής υγείας, αλλά και σχετικά και με τους επαγγελματίες του συστήματος της ψυχικής υγείας. Η ανθρώπινη φύση κουβαλά σύλληπτη πολυπλοκότητα και η γάμα των ζητημάτων που μπορεί να την απασχολούν είναι ευρεία.
Είναι σημαντικό το γεγονός ότι καταλαβαίνετε σε μεγάλο βαθμό πως κάθε ένα από τα ζητήματα αυτά, είτε είναι πολύ σοβαρά για τη ζωή του ατόμου που τα αντιμετωπίζει, είτε όχι, μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από τη διαδικασία της ψυχολογικής υποστήριξης, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο την δαιμονοποίηση τόσο των προβλημάτων, όσο και τον τρόπο αντιμετώπισης τους. Η ύπαρξη ανάγκων υπηρεσιών σε κάθε τόπο, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένα μέρη, όπου η προσβασιμότητα σε τομείς της ψυχικής υγείας είναι περιορισμένη, αποτελεί για μας αναγκαιότητα. Η οικοδόμηση του δικτύου κοινωνικών δομών είναι τελικά ο σημαντικότερος αντίποδας της ψυχιατρικοποίησης και του ανηλισμού. Από την πλευρά του κράτους, η δημιουργία και η ύπαρξη τέτοιων δομών δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με πυροσβεστική αντίληψη και αποσπασματικότητα, αλλά να υποστηρίζεται από σταθερή κρατική χρηματοδότηση και όχι μέσω ληξιδρόμων προγραμμάτων. Και θα σας πω γιατί. Η θεραπευτική συνέχεια αποτελεί βασική συνιστρώσα της βελτίωσης και της σταθεροποίησης της κατάστασης των ατόμων. Και μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποδιοργανωτική για τα άτομα η διακοπή της συνέχειας αυτής λόγω της λήξης των προγραμμάτων κάθε φορά. Ο κεντρικός σχεδιασμός για μας λοιπόν στο τμήμα της ψυχικής υγείας αποτελεί αναγκαιότητα, καθώς λίγος αυτόν είναι αδύνατο να γίνει μια συνολική εκτίμηση των ψυχοκοινωνικών αναγκών των ατόμων και να οικοδομηθεί το δίκτυο εκείνων των δομών μέσα στην κοινότητα, το οποίο θα καλύπτει σταθερά τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες τους. Αν αναρωτιόσαστε από πού αντλούμε παραδείγματα για την πραγματοποίηση τέτοιων παρεμβάσεων, σας απαντούμε το εξής. Ως νέοι επιστήμονες, εμπλεόμαστε το κίνημα της κοινωνικής ψυχιατρικής, καθώς τα ζητήματα για τα οποία πάλευσε παραμένουν επίκαιρα και δείχνουν τον δρόμο σε επιστημονικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Κλείνοντας, ας θυμηθούμε τα λόγια του Φράνκο Βαζάλη. Ενός από τους προτεργάτες του κινήματος της κοινωνικής ψυχιατρικής, τη δεκαετία του 70. Το σημαντικό έλεγε είναι ότι δείξαμε ότι το αδύνατο μπορεί να γίνει δυνατό. 10, 15, 20 χρόνια πιο πριν ήταν αδιανόητο ότι το ψυχιατρίο θα μπορούσε να καταστραφεί. Αλλά με κάθε τρόπο αποδείξαμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον τρελό με ένα διαφορετικό τρόπο και αυτή η μαρτυρία είναι θεμελιακή. Έτσι λοιπόν κι εμείς θα επιμένουμε να οραματιζόμαστε αλλά και να διεκδικούμε ένα οργανωμένο δίκτυο κοινωνικών δομών μέσα από ένα δωρεάν σύγχρονο σύστημα ψυχικής υγείας για όλους με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας. Μέχρι το αδύνατο να γίνει δυνατόν. Πέντε πράγματα βασικά, εγώ θα είμαι για αρκετό καιρό εδώ πέρα, οπότε οποιοςδήποτε θέλει
ενδιαφέρεται να συζητήσω με τα παιδιά σου. Υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, όπως ενδιαφέροντα είναι ενδιαφέροντα τα οποία είναι και οι συνάδελφοι σε αυτήν την. Αλλά την κάτω στιγμή μόνο δημόσια, γιατί κάτι δίδαμε, δεν είχα το θάρρο να κάνω, να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Λουκά, τον δάσκαλό μου τον Γιάννη Λουκά, ο οποίος ήταν από τους πρώτους ανθρώπους, όχι μόνο για μένα, αλλά για πολλούς συναδέλφους, γιατί αυτές τις διαδικασίες λειτουργούν ομαδικά, πίστευσε σε εμάς και ήταν ανοιχτός στην κλινική, ήταν ανοιχτός στο ψυχιατρίο, στη Λέρο, να μας επιτρέψει να εφαρμόσουμε οτιδήποτε καινοτόμο και οτιδήποτε καινούριο είχαμε στο μυαλό μας. Για να ήθελα να το κάνω αυτό και καιρό. Σε ευχαριστώ πολύ και γι' αυτό και γιατί με έκανες να εκτιμήσω και να αγαπήσω τη Δωρεκάνησο και να επιλέξω να έρθω εδώ να εργαστώ. Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα στα δικά μας, τι κάνουμε στο σχολείο και τι σημαίνει τελικά πρόληψη. Λοιπόν, όλο αυτό εδώ το μακρινάρι μπορεί να το δούμε με την επόμενη διαφάνεια. Δηλαδή με αυτή, όχι την ιδιότητα, μου αφήστε η χαρά της μάθησης. Λοιπόν, γιατί πρόληψη στο σχολείο σημαίνει το πώς μαθαίνουμε και το πώς προάγουμε τη μάθηση, το πώς θα κάνουμε να αγαπήσουν τα παιδιά μας στο σχολείο και το πώς θα μάθουν τα παιδιά μας, το πώς θα μπουν στην διαδικασία να μαθαίνουν χωρίς να ζορίζονται. Λοιπόν, τι είναι η πρόληψη? Η θετική και η υποδομητική πρόληψη της ψυχικής και κοινωνικής υγείας δεν μπορεί παρά να βασίζεται στη δημιουργία συνθήκων καλλιέργειας και διευκόλυνσης της εμπλοκής σε σχέση και κοινωνίες μεταξύ των διαφορετικών και όχι στην αποφυγή ή στην απαγόρευσή τους. Η αποφυγή και η απαγόρευση επιβάλλονται εκ των πραγμάτων όταν η καλλιέργεια αυτή δεν έχει προβλεφθεί ή διευκολυνθεί. Η βαρβαρότητα επιβάλλεται και επιβάλλονται μόνη της στον άνθρωπο. Ο πολιτισμός οφείλει να δημιουργείται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Αν δεν προβλέψουμε και δεν δράσουμε έγκαιρα, τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Με μέτρα προστασίας, απαγορεύσεις, που προετοιμάζουν αναπότρεπτα το βίωμα της βαθιάς αγωνίας, της μοναξιάς, του πλησίματος, του παγώματος της ψυχής. Προετοιμάζεται το έδαφος με μηχανισμούς, οι οποίοι επιβάλλουν εξουσιαστικά την υποταγή, τις φιλεπτικές διακρίσεις, την κανονικότητα και την καθαρότητα, υπονομεύοντας έτσι την ψυχική και κοινωνική υγεία. Ο σκοπός λοιπόν, να το πούμε απλά, της πρόληψης είναι να προλάβουμε. Είναι να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες όπου κάθε άνθρωπος θα μπορεί να εκφράζει το τι θέλει, το τι δεν θέλει, το τι τον ενοχλεί και να μάθει να διεκδικεί. Να μάθει να διεκδικεί ως άνθρωπος και να μάθει να διεκδικεί συλλογικά. Ας έρθουμε να δούμε τι σημαίνει πρόληψη στο σχολείο μας. Λοιπόν, ωραία, σας ευχαριστώ, Θανάση. Υπάρχουν τριών ειδών αντιλήψεις για το τι γίνεται στο σχολείο. Η δασκαλοκεντρική την ξέρουμε νομίζω όλοι μας και την έχουμε βιώσει. Ο δάσκαλος είναι αφεντία. Ο δάσκαλος είναι αυτός που ξέρει. Ο δάσκαλος είναι αυτός που θα μας πει τι κάνουμε. Ο δάσκαλος ο οποίος οφείλει και ζορίζεται και ο ίδιος όταν καλείται να απαντήσει σε όλα και ο οποίος είναι αναγκασμένος από το πλαίσιο να συμπεριφέρεται στους μαθητές λες και είναι υπήκοή του. Τις δύο τελευταίες, τρεις τελευταίες δεκαετίες επικράτησε το δεύτερο μοντέλο, το παιδοκεντρικό μοντέλο. Πραγματικό, ε. Λοιπόν, το παιδοκεντρικό μοντέλο ήταν αυτό που πολλές φορές συναντάμε και μου λένε οι γονείς όπου τα παιδιά μου είναι κακομαθημένα. Μας κάνουν ό,τι θέλουν. Το ίδιο μας λένε και οι δάσκαλοι και έχουν δίκιο. Φαίνεται ότι και αυτό το μοντέλο δεν βοήθησε. Δεν βοηθάει δηλαδή το να θεωρούμε ότι το κέντρο του σχολείου είναι ο μαθητής και να κάνει το καπνίσιο που θέλει. Υπάρχει ένα τρίτο μοντέλο που αρχίζει και καλλιεργείται και προωθείται, το αλληλεπιδραστικό μοντέλο. Θα δούμε την επόμενη διαφάνεια. Τι σημαίνει αλληλεπιδραστικό μοντέλο? Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τους τρεις θεμελιώδεις παράγοντες. Το μαθητή. Τι θέλει, τι δεν θέλει ο μαθητής. Τι ανάγκες έχει ο μαθητής. Και το πρέπει δηλαδή στο σχολείο να λαμβάνουμε υπόψη μας τι θέλει, τι δεν θέλει ο εκπαιδευτικός. Η ανάγκη είναι ο εκπαιδευτικός, τι καλείται να κάνει ο εκπαιδευτικός. Και όλα αυτά όχι απομονωμένα από άλλες δύο συνιστώσεις. Από το περιβάλλον, τόσο το ανθρώπινο, δηλαδή ποιοι αποτελούν ένα σχολείο,
αλλά και από το περιβάλλον το φυσικό. Το πού βρίσκεται ένα σχολείο, το τι εξοπλισμό έχει ένα σχολείο, το τι προβλέπεται, το τι μέσα προβλέπεται να παρέχεται σε ένα σχολείο. Περνάμε στην διαφάνεια και ερχόμαστε στην καρδιά του ζητήματος που είναι η μάθηση, το πώς δηλαδή μαθαίνουμε. Υπάρχει ο κλασικός τρόπος. Πόσες φορές δεν ακούσατε που λένε και δικαιολογημένα πολλές φορές οι δάσκαλοι, τι να κάνουμε, να το ανοίξω το κεφάλι να το βάλω μέσα. Έτσι λένε και έχουν δίκιο. Υπάρχει λοιπόν ένα μοντέλο, το κλασικό που λέει, εγώ μιλώ και εστιάζομαι σε αυτά που πρέπει να μάθεις. Γιατί εγώ κρίνω ότι αυτά που πρέπει να μάθεις είναι αυτά και όχι άλλα. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να μιλώ και εσύ να μ' ακούς. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος να μάθουμε. Γιατί καλό είναι το γνωσιοποιητικό μοντέλο όταν καλούμαστε να μάθουμε την προπαίδεια. Οι δάσκαλοι που δεν το ξέρουν. Ας πούμε στην Δευτέρα και στην Τρίτη Δημοτικό όταν μαθαίνουμε την προπαίδεια. Στην ουσία το παιδί κατακτά μνημονικά την προπαίδεια χωρίς ακόμα καλά καλά να αντιλαμβάνεται την έννοια της προπαίδειας. Υπάρχουν λοιπόν κομμάτια στα οποία βοηθά. Μας βοηθά το να μάθουμε την προπαίδεια έτσι με αυτόν τον τρόπο. Αλλά υπάρχει και το άλλο κομμάτι της μάθησης, το βιωματικό. Βιωματικό δηλαδή τι σημαίνει. Με απλά λόγια, οφείλουμε οι παιδαγωγοί και εμείς οι ψυχολόγοι στα σχολεία να προωθούμε τη συγκίνηση. Αν ένας άνθρωπος δεν συγκινείται από κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσει να ασχοληθεί και να το μάθει. Αν λοιπόν δεν υπάρχει συγκίνηση, αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον για κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί και να μάθει. Η αρχή της βιωματικής μάθησης είναι καταρχήν η βιωματική αρχή. Ότι πρέπει να σκύψουμε απάνω από την αλήθεια του μαθητή. Να δούμε τι τον ενδιαφέρει και τι δεν τον ενδιαφέρει. Τι θεωρεί ο ίδιος σημαντικό και τι θεωρεί ασήμαντο. Το δεύτερο πράγμα είναι η αρχή της συνοδείας. Θα πρέπει να το συνοδεύσουμε τον μαθητή σε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει δηλαδή να κάτσουμε να τον ακούσουμε. Και θα πρέπει να κάτσουμε να τον ακούσουμε όπως ακούμε έναν άνθρωπο που θεωρούμε ότι είναι σοφός. Όπως καθόμαστε και ακούμε έναν άνθρωπο που θεωρούμε ότι ξέρει πολλά. Το τρίτο είναι η αρχή της παρέμβασης. Δεν αρκεί μόνο να ακούμε, οφείλουμε και να πράττουμε. Το τρίτο λοιπόν είναι ακούω, προτείνω, συνοδεύω. Και με την πράξη μας δείχνουμε στον μαθητή το δρόμο της γνώσης, με την πράξη μας εμπνέουμε τον μαθητή να συνεχίσει και να φτάσει στο σημείο να μάθει και να κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που ξέρουμε και κάνουμε εμείς. Δεν θα πω πολλά παραπάνω πράγματα. Θα πω δύο λόγια για το σχολείο μας, για το παιδικό σχολείο Καρπάθου, το οποίο πληροφορήθηκα και πριν έρθω, ότι είναι ένα σχολείο το οποίο στήθηκε με πολύ κόπο και με αγώνα, κυρίως των γονιών. Λοιπόν, οι μαθητές μας στο σχολείο είναι τέσσερις. Είναι δύο παιδιά στη Δευτέρα Δημοτικού και δύο παιδιά στην Έκτη Δημοτικού. Το προσωπικό του σχολείου αυτή τη στιγμή είμαστε δύο άνθρωποι. Ένα παιδαγωγός με πολύ όρεξη και εγώ. Και με επίπονο αγώνα και της παιδαγωγού και δικό μου και γονέων, καταφέραμε και σχεδόν παρακαλώντας, φτάνουμε στο αυτό το σημείο, να μας έρθει μια άλλη παιδαγωγός και να μας έρθει μια λογοθεραπεύτρια. Έχουμε αυτή τη στιγμή παιδιά τα οποία είναι έτοιμα να μιλήσουν και μας λείπει ο λογοθεραπευτής για να κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει. Για κάθε παιδί υπάρχει εξατομικευμένο πρόβλημα. Κάθε παιδί με βάση την προηγούμενη προσέγγιση, με βάση αυτά που σας έλεγα πριν, το τι ανάγκες έχει κάθε παιδί, το τι θέλει κάθε παιδί, το τι δεν θέλει κάθε παιδί, το τι θέλει και ο γονιός και τα γι' αυτό παρακάτω, φτιάχνεται ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που εξυπηρετεί τις ανάγκες του μαθητή με βασικό στόχο το εξής πολύ 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 πρακτικό. Τελειώνοντας το σχολείο πρέπει κάθε μαθητής είτε του ειδικού είτε του γενικού σχολείου να έχει χειραφετηθεί. Τι σημαίνει χειραφέτηση, να μάθει να παλεύει. Ο στόχος μας είναι ο κάθε άνθρωπος με τα μέσα και τις δυνατότητες που διαθέτει να μάθει να παλεύει. Να παλεύει για τον εαυτό του, να παλεύει για τον συνάνθρωπό του και να παλεύει για το σύνολο. Γι' αυτό κάτω από το εξατομικευμένο πρόγραμμα, όπως βλέπετε, υπάρχουν και ομαδικές δράσεις. Το σχολείο είναι ένας χώρος
συνάντηση και κοινωνικοποίηση. Η ουσία τη συνάντηση και τη κοινωνικοποίηση είναι να μάθουμε αρχικά να ανεχόμαστε και στη συνέχεια να κερδίζουμε από τον διπλανό μας. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει συνύπαρξη στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Και να είναι καλά και η διεύθυνση του σχολείου και όλη η παιδαγωγή του σχολείου. Είναι πολύ χαρούμενος που νέοι άνθρωποι, νέοι παιδαγωγοί έχουν όρεξη και είναι έτοιμοι να μας βοηθήσουν και να βοηθηθούν. Γιατί η ουσία της μάθησης βρίσκεται και ο πλούτος της βρίσκεται σε αυτή τη ζήμωση. Βρίσκεται στο ότι το σχολείο το δίπλα είναι ανοιχτό και είναι έτοιμο να ξεκινήσουμε να κάνουμε πράγματα από κοινού. Πράγματα και δράσεις από τα οποία δεν κερδίζουν μόνο τα παιδιά του ειδικού σχολείου, κερδίζουν και τα παιδιά του γενικού σχολείου. Γιατί και εκείνα συναισθηματικά ενδυναμώνονται, γιατί μαθαίνουν και να διαχειρίζονται διαφορετικά τα όποια προβλήματα προκύπτουν και γιατί ευελπιστούμε ότι περνώντας τα χρόνια και όταν τους παραδώσουμε στην κοινωνία, θα είναι άνθρωποι που θα ξέρουν και θα αντιλαμβάνονται το τι μπορούν, το τι δεν μπορούν και το πώς θα φτάνουμε να κάνουμε πράξη αυτά τα οποία ονειρευόμαστε. Κομμάτι της δουλειάς μας είναι και η ένταξη στη γειτονιά, δηλαδή η ένταξη στο νησί. Η δουλειά του σχολείου είναι να μάθει το κάθε παιδί να συμπεριφέρεται και να ξέρει να διαχειρίζεται ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Το τι σημαίνει να πηγαίνω να ψωνίζω, το τι σημαίνει να μαθαίνω να κυκλοφορώ στους δρόμους, το τι σημαίνει να χαιρετώ τον γείτονά μου, το τι σημαίνει να βοηθώ τον διπλανό μου. Το τελευταίο κομμάτι είναι η συνεργασία με τους γονείς. Χωρίς τη συνεργασία με τους γονείς, χωρίς να ακούσουμε και τις δικές τους ανησυχίες και χωρίς να τις συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμά μας και μαζί τους να κάνουμε πράξη καθημερινά τους στόχους που θέτουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τελειώνοντας, λίγη στίχη του ποιητή, τρία πράγματα στον κόσμο αυτόν, πολλοί να μοιάζουν είδα. Τα ολόλευκά μα πένθυμα σχολιά των δυτικών. Το φορτηγόν οι βρώμικες, σκοτισμένες πλευρές. Βλέπετε, φλόρες, συγγνώμη. Και οι κατοικίες των κοινών χαμένων γυναικών. Έχουν μια παράξενη συγγένεια τα τρία. Παρόλο τη μεγάλη τους βάθος διαφορά, μεταξύ τους μοιάζουν πολύ. Γιατί τους λείπει η κίνηση, η άνεση του χώρου και η χαρά. Αυτά μας λέει ο Αβαγές για τα σχολεία. Θα ήθελα να τελειώσω και να ακούσετε το... να ακουστείτε τα μαθήτριά μας, η οποία έκατσε και έγραψε σε 5 σειρές το πώς αντιλαμβάνεται εκείνη το τι κάνουμε. Γιατί δεν έχει νόημα να μιλάμε εμείς μόνο, έχει νόημα να μιλάνε και οι άνθρωποι που αποτελούν το βασικό ρόλο των συστατικών στην εκπαίδευση, οι μαθητές. Ειρήνη, θα ήθελα να αφήσω. Ειρήνη, θα μας πει, και αυτό έκανε και έγραψε, το πώς περνά στο σχολείο. Ανάψουμε το φως τώρα. Η Ειρήνη είναι πιο νέα από μένα και πρέπει πάρω καλύτερα. Ευχαριστούμε για το... Δεν είμαι τον ταπέτη, πάλι.
κυρία Καραγιάννη Σταυρούλα, η οποία είναι διευθύντρια παιδοψυχίατρος της Τρίτης Κλινικής του Νοσοκομείου Αγραγία Κυριακού, η οποία θα μας μιλήσει για τη συνήθεια διαταραχής της παιδικής και φοιτητικής ηλικίας. Εγώ θα παρακαλέσω για λίγο να μην σβήσουν τα φώτα. Δεν μου αρέσει, θέλω να βλέπω τους ανθρώπους λίγο και να μην βλέπω τη δίκη. Ακούγεται. Είμαι παιδοψυχίατρος 25 χρόνια και το λέω γιατί. Γιατί μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια είχα την ευκαιρία, ήμουν στο παιδοψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, σε ένα παιδοψυχιατρικό κατεξοχή νοσοκομείο και είδα πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών από όλη την Ελλάδα με προβλήματα από πολύ σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα μέχρι ήπια, άγχος, σχολικές φοβίες και διάφορα. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για το οποίο υπεύθυνοι είμαστε εμείς οι ενήλικες. Και σημασία έχει τα παιδιά μας να είναι ψυχικά υγιή, να είναι ευχαριστημένα, να είναι χαρούμενα, να μπορούν να κατακτούν τη γνώση της ζωής, αλλά ταυτόχρονα να χαίρονται και τη ζωή. Και αυτή είναι η δική μας ευθύνη. Πρέπει να παλέψουμε γι' αυτό, πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να κατακτήσουν τη γνώση, αλλά ταυτόχρονα να χαίρονται και τη ζωή τους, γιατί χαρούμενα παιδιά σήμερα είναι επιτυχημένοι ενήλικες αύριο. Ενήλικες σαν επαγγελματίες, σαν γονείς, σαν δάσκαλοι, ό,τι γίνει το καθένα. Και γι' αυτό πρέπει εμείς οι μεγάλοι να φροντίσουμε πάρα πολύ για την ψυχική τους υγεία. Εκείνο που κάνουμε καμιά φορά και χάνουμε το στόχο είναι δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στην επιτυχία. Θέλουμε τα παιδιά μας να είναι καλοί μαθητές. Θέλουμε τα παιδιά μας να ανταποκριθούν στις δικές μας προσδοκίες και τα δικά μας όνειρα. Πολλές φορές ό,τι δεν κάνανε εμείς να το κάνουν τα παιδιά. Με αποτέλεσμα να ξεχνάμε όλες τις άλλες ανάγκες τους, να εστιάζουμε στο να είναι καλοί μαθητές, να πετύχουν στο πανεπιστήμιο και πολλές φορές ξεχνάμε να δούμε μέσα σε αυτά τα χρόνια της σχολικής πίεσης των απαιτήσεων των ακαδημαϊκών, εάν τα παιδιά ζήσανε, αν τα παιδιά χαρήκανε. Ξέχασα ξεκινώντας έτσι πολύ να ευχαριστήσω και εγώ την ομάδα και τον Γιάννη τον Λουκά που τον ξέρω χρόνια και χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα ότι εδώ υπάρχει ένας σχολικός ψυχολόγος. Τον άκουσα και μου φάνηκε πάρα πολύ καλός και πρέπει να είσαστε πολύ τυχεροί διότι είπε 2-3 πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είπε κάτι για το εξατομικευμένο πρόγραμμα και τόνισε εκεί ότι πρέπει να βλέπουμε τις ανάγκες του κάθε παιδιού χωριστά και ανάλογα με τις δυνατότητες του και με τις ανάγκες του να προγραμματίζουμε και να παρεμβαίνουμε στο παιδί είτε αυτό αφορά τη σχολική του επίδοση είτε αφορά την καθημερινότητά του. Και το άλλο που είπε επίσης είναι το πώς θα βοηθήσουμε το παιδί να επικοινωνήσει με τους γύρω του, με τη γειτονιά, με τους φίλους. Γιατί ένα άλλο θέμα που υπάρχει στη σύγχρονη κοινωνία, λιγότερο θέλω να πιστεύω σε μικρές κοινωνίες από ό,τι στην Αθήνα, είναι η αποξένωση των ανθρώπων και η απομόνωση. Και οι ανθρώπινες σχέσεις που πολλές φορές τις ξεχνάμε. Τις ξεχνάμε στη δουλειά μας, τις ξεχνάμε και στο σπίτι μας, τις ξεχνάμε και με τα παιδιά μας. Ξεχνάμε να επικοινωνήσουμε με τα παιδιά μας, να γυρίσουν από το σχολείο και να τα ρωτήσουμε όχι τι βαθμό πήραν, αλλά πώς πέρασαν σήμερα, τι τα πλήγωσε, τι τα στεναχώρησε, πώς ο δάσκαλος μπορεί με κάποια άστοχη παρέμβαση που έκανε, πολλές φορές θέλοντας να τα βοηθήσει τα παιδιά, μπορεί να κάνει ένα παιδί να νιώσει άσχημα, να μισήσει καμιά φορά τη γνώση και τη μόρφωση και το σχολείο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό που υπάρχει ένας κλινικός ψυχολόγος με όρεξη από ό,τι κατάλαβα και γνώση επίσης.
Τώρα, για να μην πολύ λόγο, να κλείσουμε τα φώτα για να φαίνεται αυτό ή να ξεκινήσω από μόνη μου και... Δεν θέλω να έχω μία επαφή, δεν ξέρω. Για σβήστε τα τώρα, δεν πειράζει γιατί. Είναι καλύτερα να μένουν οπτικά και σε εσά. Τώρα είμαι και μπροστά. Να το προχωρήσουμε λίγο. Δεν προχωράει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα ανάψετε τα φώτα και θα τα πω όπως θα νιώθω. Και όπως θα ξέρω. Ό,τι λέμε για να ανάψουμε τα μισά. Δεν φαίνεται καθόλου. Καλύτερα να ίσως μένουμε όταν τα βλέπετε. Όταν λέμε ότι ένα παιδί είναι ψυχικά υγιές, πώς εκδηλώνεται ή πώς φαίνεται η ψυχική υγεία ενός παιδιού. Όταν έχει μία ικανότητα να αναπτύξει σχέσεις και να είναι καλές οι σχέσεις του. Σχέσεις με τους συνομιλίκους, σχέσεις με τους γονείς, με τους δασκάλους. Το άλλο που χαρακτηρίζει την ψυχική υγεία ενός παιδιού είναι συνέχεια να προοδεύει και να αναπτύσσεται. Και όταν λέμε και να προοδεύει και να αναπτύσσεται, είναι με το να κατακτά εκείνα που χρειάζεται σε κάθε αναπτυξιακή φάση της ζωής του. Δηλαδή, σε πολύ μικρή ηλικία το παιδί χρειάζεται να έχει τη φροντίδα της μητέρας, τη φροντίδα της οικογένειας και αυτό να το χαίρεται. Μετά, όταν πάει στο σχολείο, είναι να κάνει σχέσεις με τους συνομιλίκους, να μπορεί να ανταλλάσσει απόψεις, να επιβάλλει την γνώμη του, να ματαιώνεται, να μπορεί να αντέχει την ματαίωση και την απογοήτευση. Δεν πέρασε το δικό μου στο σχολείο με τον συμμαθητή μου. Κάτι σημαίνει για το παιδί αυτό. Σημαίνει ότι μαθαίνω να συναλλάσσω με τους ανθρώπους. Μία επίσης κάτι άλλο που δηλώνει η ψυχική υγεία είναι την ικανότητα των παιδιών να παίζουν. Να παίζουν και να μαθαίνουν, όπως είπαμε. Μία επίσης να αναπτύσσουμε μία ηθική κρίση. Δηλαδή να μαθαίνει το παιδί τι είναι καλό και τι είναι κακό. Τι είναι ηθικό και τι είναι ανήθικο. Και το λέω βέβαια όχι με τη στενή έννοια καμιά φορά που λέμε, έτσι γενικά τι είναι ηθικό, τι είναι έτοιμο, τι είναι ανέτοιμο. Επίσης, το παιδί θα πρέπει να εκφράσει ψυχικά υγιές και καλά οργανωμένο είναι ένα παιδί και ένας έφηβος όταν μπορεί να εκφράσει εκείνο που το στεναχωρεί, εκείνο που το δυσαρεστεί. Να μπορεί να το πει αυτό, είτε αυτός είναι ο δάσκαλος, είτε αυτός είναι ο γονιός. Επομένως, πολλές φορές θα πρέπει να επιτρέψουμε ή να παροτρύνουμε τα παιδιά μας να εκφράσουν αυτό που αισθάνονται και όχι να φοβούνται πώς θα πω στον μπαμπά μου αυτό, μήπως στεναχωρηθεί ο μπαμπάς. Και εδώ βέβαια είναι, για να έχουμε υγιή παιδιά ψυχικά, θα πρέπει να είμαστε καλά εμείς. Να, έτσι, γιατί δεν μπορούμε να απαιτούμε από τα παιδιά μας να είναι καλά, όταν εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε καλά. Ένα λοιπόν ψυχικά υγιές παιδί διαθέτει αρκετή δύναμη ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει οτιδήποτε του τύχει στη ζωή. Και αυτό το ξέρουμε πολύ καλά, γιατί σε πάρα πολλά παιδιά τυχαίνει ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός στη ζωή. Ακόμα και να πεθάνει ένας γονιός, να πεθάνει ένα αδέρφη, κάτι σοβαρό να συμβεί, να αρρωστήσει η μάνα, ο πατέρας, δεν ξέρω τι. Εάν έχει μεγαλώσει καλά το παιδί, αντέχει, το αντέχει αυτό. Δεν κατακαιρματίζεται, δεν χάνεται, δεν διαλύεται το παιδί. Και έτσι πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά, να μπορούν να αντέχουν τις αδειξότητες στη ζωή. Να έχει, είπαμε, αρκετές δεξιότητες ώστε μπορεί, να μπορεί να αναπτύξει σχέσεις, να μπορεί να αντέχει εξουστενωτικά συναισθήματα, πράγματα δηλαδή που μπορεί να τους στεναχωρήσουν και εκείνο που θέλουμε να πετύχουμε και πρέπει να φροντίσουμε είναι να έχει καλή αυτοεκτίμηση, ένα παιδί, να αγαπάει τον εαυτό του.
Γιατί ένα παιδί που δεν αγαπάει τον εαυτό του και ένας άνθρωπος που δεν αγαπάει τον εαυτό του δεν μπορεί να κάνει τίποτα ούτε για εκείνον ούτε και για τους άλλους. Όλα αυτά λοιπόν που πρέπει να είναι μας κάνει εντατική την ανάγκη να φροντίσουμε εμείς οι μεγάλοι για την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Σβήστο και θα πω μετά στο υπερκριτικό μόνο μου θα ανάψει. Τα συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να συναντήσουμε στην παιδική και στην εφηβική ηλικία. Ένα παιδάκι, ξεκινήσουμε από όταν γεννιέται. Γεννιέται ένα παιδάκι στον πρώτο χρόνο της ζωής, συνήθως εκτός από τα οργανικά σοβαρά προβλήματα, την νοητική υστέρηση, τα άλλα προβλήματα που αφορούν ψυχολογικά και ψυχιατρικά θέματα δεν φαίνονται συνήθως στον πρώτο χρόνο. Στον πρώτο χρόνο της ζωής θα φανεί μόνο το παιδί που έχει ένα οργανικό πρόβλημα ή το παιδί που έχει νοητική υστέρηση που θα καθυστερήσει στην ανάπτυξή του. Συνήθως τα προβλήματα που σχετίζονται με την παιδοψυχιατρική και τα ψυχιατρικά θέματα είναι μετά τον πρώτο χρόνο της ζωής. Θα αναφερθώ λίγο σε ένα σοβαρό θέμα που είναι οι αναπτυξιακές διαταραχές. Και μέσα σε αυτές τις αναπτυξιακές διαταραχές μπαίνει κάτι που ίσως τελευταία ακούγεται περισσότερο, ο αυτισμός. Ο αυτισμός είναι η μία πλευρά των αναπτυξιακών διαταραχών, η πιο βαριά αν θέλετε, η πιο ήπια μορφή και ήπιες διαταραχές είναι οι διαταραχές στην ανάπτυξη της γλώσσας. Δηλαδή, θα δούμε ένα παιδάκι 13 μηνών που αρχίζει και μιλάει να καθυστερεί να μιλήσει. Όταν θα καθυστερήσει να μιλήσει, θα πρέπει να προσέξουμε πρώτα στον παιδίατρο. Η παιδίατρο πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένη. Να ψάξουμε να δούμε τι άλλο εκτός από την καθυστέρηση του λόγου υπάρχει. Γιατί υπάρχει η απλή καθυστέρηση του λόγου που θα καλυφθεί μετά από λίγο. Ή το πρόβλημα στην άρθρωση, είχα λυθεί στο παιδάκι δηλαδή να πει σωστά τα σύμφωνα, τα φωνήματα, τα συμπλέγματα των συμφώνων. Αυτό είναι κάτι που με την παρέμβαση του λογοθεραπευτή θα αποκατασταθεί. Όταν όμως βλέπουμε ότι μαζί με την καθυστέρηση στην ομιλία υπάρχει καθυστέρηση στην ικανότητα του παιδιού να αναπτύσσει σχέσεις, να βλέπει τη μαμά, να βλέπει τα πρόσωπα, να γεννάει, να χαμογελάει, να ανταποκρίνεται στο όνομα, στις εντολές, δώσ' μου αυτό, κάσου μου εκεί, κοίταξε εδώ, κοίταξε. Τότε θα πρέπει να υποψιαστούν και οι γονείς και οι παιδιατροί ότι κάτι σοβαρότερο συμβαίνει, πιθανόν να συμβαίνει σε αυτό το παιδί. Αυτές λοιπόν είναι οι αναπτυξιακές διαταραχές που είναι διαταραχές της άρθρωσης, διαταραχές της έκφρασης του λόγου και η βαρύτερη μορφή των διαταραχών αυτών είναι ο αυτισμός. Ένα άλλο θέμα, δεν ξέρω αν υπάρχουν δάσκαλοι εδώ πολλοί, ένα άλλο θέμα που σχετίζεται με τον αυτισμό και τις αναπτυξιακές διαταραχές είναι ένα σύνδρομο που λέγεται Asperger και χαρακτηρίζεται από μερικές ιδιαιτερότητες των παιδιών. Τα παιδιά αυτά χαρακτηρίζονται από μία αδυναμία να κατανοήσουν τι αισθάνεται οι άλλοι. Και θα τα δούμε πολλές φορές τα παιδιά αυτά στο σχολείο να είναι τα παιδιά που κάνουν άστοχες παρεμβάσεις, άστοχα αστεία μέσα στην τάξη, αδυναμία να καταλάβουν πότε συμβαίνει κάτι που πρέπει να είναι όλοι προσεκτικοί ή ακόμα και το να είναι προβληματισμένοι. Δεν μπορούν τα παιδιά να αντιληφθούν σε τι συναισθηματική κατάσταση βρίσκονται οι άλλοι. Αυτά είναι τα παιδιά που λένε ότι ανήκουν στο σύνδρομο Asperger. Τώρα, άλλες διαταραχές που μπορούμε να δούμε στα παιδιά μικρής ηλικίας, προβλήματα, δυσκολίες, αυτή τη λέμε διαταραχές, είναι οι αγχώδεις διαταραχές, που είναι το άγχος των παιδιών σε σχέση με το σχολείο. Ίσως έχετε δει παιδιά που παρουσιάζουν αυτό που λένε σχολική άρνηση. Αρνούνται τα παιδιά να πάνε στο σχολείο. Δεν θέλουν να πάνε στο σχολείο. Το πρωί όταν ξυπνούν, το βράδυ λένε θα πάνε και το πρωί όταν αρχίζουν να κλαίνε. Είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο αυτό στα παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας. Δηλαδή όταν πάνε στην πρώτη δημοτικού. Ωστόσο, ένα μήνα, 20 μέρες, 2 μήνες το πολύ μετά από τις πρώτες μέρες, σιγά σιγά προσαρμόζεται, αρχίζει και μειώνεται ο χρόνος που κλαίνει, ο χρόνος που αρνούνται.
Εκεί θα πρέπει να ψάξουμε να δούμε τι είναι εκείνο που απασχολεί τα παιδιά. Συνήθως τα παιδιά είναι φτιαγμένα για να τους αρέσει το σχολείο, γιατί εκτός από το να μαθαίνουν, που αρέσει τα παιδιά και να μαθαίνουν, είναι και να παίζουν και να συναναστρέφονται. Τότε πρέπει να αναζητήσει κανένας τι συμβαίνει σε αυτό το παιδί. Και συνήθως τα προβλήματα που παρατηρούνται είναι ότι κάτι δεν πάει καλά στο σπίτι. Και τα παιδιά αυτά αρνούνται να αφήσουν το σπίτι τους και να πάνε στο σχολείο. Ένα άλλο πρόβλημα που έχει παρατηρηθεί τελευταία, έχει παρατηρηθεί μια αύξηση του φαινομένου, είναι η κατάθλιψη που θα σας πει η κυρία Πολάτου, που παλιότερα θεωρείται, πριν από 10 χρόνια και πίσω, ότι η κατάθλιψη στα παιδιά δεν υπάρχει. Και όμως υπάρχει και σε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας. Ένα άλλο πρόβλημα επίσης που παρατηρείται από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού είναι μια κατάσταση που λέγεται ιδιοψυχανικαστική διαταραχή. Στους μεγάλους την ξέρουμε σαν υποχονδρίαση, καταναγκασμός. Και αυτή η διαταραχή παλιότερα θεωρείται ότι το διαταραχή των ενηλίκων. Ωστόσο, όλο και μεγαλύτερος αριθμός παιδιών παρουσιάζουν αυτή τη διαταραχή. Και χαρακτηρίζεται αυτή η διαταραχή από δύο πράγματα, από ιδεολειψίες και θα σας πω ότι είναι και καταναγκασμούς. Ιδεολειψίες είναι μερικές σκέψεις υπό μορφή φοβιών συνήθως που εκδηλώνονται στα παιδιά, που κολλάνε σε αυτές τις φοβίες ή σε αυτές τις σκέψεις, αδυνατούν να τις βγάλουν από το μυαλό τους. Στην αρχή ξεκινούν με το να απασχολούν αυτή η σκέψη, αυτή η φοβία, ας πούμε, ότι μπορεί να πεθάνει η μαμά μου, ότι μπορεί εγώ να περπατάω σε αυτό το δρόμο και να πέσει κάτι και να με σκοτώσει. Από πολύ απλά μέχρι σύνθετα, από ένα, μπορεί να είναι μία φορά, μία σκέψη, έως πολλές. Δεν σημαίνει τίποτα το να είναι περισσότερες σημειά, γιατί μπορεί να είναι μία σκέψη και να κατακλείσει το μυαλό του παιδιού όλη την ημέρα και να εμποδίζει να είναι λειτουργικό στο σχολείο. Και να σας πω ένα παράδειγμα, πριν από λίγες μέρες είναι ένα παιδί το οποίο έχει ξεκινήσει από μία φοβία ότι δεν αγγίζω κάτι που είναι βρώμικο, διότι θα κολλήσω μικρόβια. Στην αρχή ήταν δεν άγγιζα βρώμικα πράγματα, δημόσιους χώρους, τουαλέτες. Σιγά σιγά άρχισε να μην αγγίζει και πράγματα στο σπίτι του, δηλαδή να μην κάθεται στον καναπέ γιατί κάθισε η θεία του που είχε θεία από την Αθήνα και θα κολλούσε μικρόβιο. Μετά άρχισε αυτό το πράγμα να τον απασχολεί περισσότερο μέσα στο 24ωρο και έφτασε στο σημείο το παιδί να μην ανάβει όταν πήγαινε στο σπίτι τους διακόπτες και περίμενε να έρθει η μαμά του ή ο μπαμπάς του γιατί φοβόταν ότι θα κολλήσει. Θα κολλήσει μικρόβια, θα αρρωστήσει και θα πεθάνει. Ένα χρόνο ο μπαμπάς του ήταν κριτικός και ήταν λίγο έτσι αυστηρός και έλεγε τι βλακίες είναι αυτά και αυτά μόνο οι γυναίκες θα φοβούνται και το παιδί φοβόταν να το πει αυτό. Έχει φτάσει να είναι τόσο δυσλειτουργικό που να μην κάνει απολύτως τίποτα. Φοβότανε και καθότανε στο σχολείο, στο κάθισμα, έπιανε τα τετράδια και τα μολύβια, ωστόσο μετά αυτό το πράγμα, η πίεση τον έκανε να αισθάνεται τόσο άσχημα που δεν έχει λειτουργούσε. Όταν πια το παιδί έγινε τελείως δυσλειτουργικό, δεν μιλούσε στους γονείς του, θύμωνε με το παράδειγμα, τότε το φέρανε και η αντιμετώπιση του είναι φαρμακευτική μεν, αλλά καλή, αντιμετωπίζεται. Δεν είναι το παιδί ψυχιατρικά τρελό, ας πούμε, για να το κάνει. Οι ιδιοψυχαναγκαστοί γι' αυτό καταλούν λοιπόν οι γονείς να έχουν όταν ένα παιδί σε κάτι κολλάει, το επαναλαμβάνει, το λέει, πολλές φορές βάζει τους ίδιους τους γονείς μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Πες μου ότι δεν είναι βρώμικο, πες μου ότι δεν θα αρρωστήσω, πες μου ότι δεν θα πάθω κάτι. Αυτή λοιπόν είναι η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή που επίσης και αυτή, αν πρόημα την ανοιχνεύσουμε και την αντιμετωπίσουμε, το παιδί παίρνοντας μια ίδια φαρμακευτική αγωγή πάει πάρα πολύ καλά. Μετά από 2 χρόνια κάνουμε έναν έλεγχο και πολλές φορές και με μια γνωσιακού τύπου, δηλαδή βοηθάτε το παιδί να αντιληφθεί τι είναι αυτό που του συμβαίνει και πώς μπορεί να το διορθώσει, απαλλάσσεται. Αλλιώς έχουμε δει περιστατικά να έχουν σε μεγάλη ηλικία, να έχουν χαρακτηριστεί σαν ψυχιατρικά περιστατικά βαριά και δεν είχαν τίποτα άλλο παρά μια ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Το άλλο είναι η κατάθλιψη, θα σας πει. Επίσης, ένα άλλο φαινόμενο που όλο ένα αυξάνεται και περισσότερο είναι τα παιδιά,
των οικογενειών που προέρχονται, των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες με διαζύγια. Δεν θέλω να περάσω το μήνυμα με τίποτα ότι το διαζύγιο δημιουργεί προβλήματα στα παιδιά. Ωστόσο, είναι ένα θέμα που αλλάζει την ισορροπία του παιδιού. Το παιδί ξέρει ότι μια οικογένεια ξαφνικά πρέπει να δεχτεί και να μάθει ότι οι δύο γονείς είναι κάπως αλλιώς από ό,τι ήταν μέχρι χθες. Εκείνο που έχει παρατηρηθεί επίσης είναι, η δική μου εμπειρία έχει δείξει, ότι έχουν αυξηθεί τα κακά διαζύγια. Τα διαζύγια δηλαδή που είναι εκδικητικά, που θέλει ο ένας να κάνει κακό στον άλλο και πολλές φορές χρησιμοποιούν τα παιδιά μέσα σε αυτές τις ιστορίες. Τώρα ίσως έχω κλέψει πάρα πολύ χρόνο, θα προσπαθήσω σύντομα να πω μια αντίστοιχη ταραχή που είναι πολύ συνηθισμένη στην παιδική ηλικία και σχετίζεται με την ενήλικη ζωή μετά, γιατί έχει επιπτώσεις στη μετέπειτα ζωή. Είναι κάτι που μπορεί να περάσει απαρατήρητο και από τους δασκάλους και από τους γονείς, και αυτό είναι ένα σύνδρομο που λέγεται υπερκινητικό σύνδρομο ή αλλιώς ΔΕΠΗ, από το διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα. Αυτό είναι ένα φαινόμενο, ένα πρόβλημα αρκετά συνηθισμένο όταν παρουσιάζεται σε 7, 8 ή και 10% του παιδικού πληθυσμού. Θέλετε να το δούμε λιγάκι, ναι. Είναι από τις συχνότερες λοιπόν νευροβιολογικές διαταραχές της παιδικής και εφηβικής ηλικίας παγκοσμίως. Αποτελεί τη συχνότερη διάγνωση σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Είναι το συχνότερο πρόβλημα μάθησης και συμπεριφοράς στα παιδιά, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες έχουν πίσω τους αυτή τη διαταραχή της ελλειμματικής προσοχής και της συγκέντρωσης και της παραγωγικότητας. Εμφανίζεται σε ποσοστό 3-7% του γενικού πληθυσμού, άλλοι το ανεβάζουν στο 10% σε μερικές μελέτες. Είναι πιο συνηθισμένο στα αγόρια από ό,τι στα κορίτσια, 4 φορές πάνω. Η κύρια συμπτωματολογία της διαταραχής αυτής, εάν δεν αντιμετωπιστεί, εμένει και στην εφηβεία και κάποια συμπτώματα ακολουθούν και στην ενήλικη ζωή. Θα σας πω ότι από μελέτες που έχουν γίνει λίγες στην Ελλάδα, περισσότερο στο εξωτερικό, άτομα που στην ενήλικη ζωή παρουσιάζουν παραβατικότητα, διαταραχές δηλαδή της διαγωγής, μπλοκές με τον νόμο, χρήση ουσιών, με αναδρομικές μελέτες που έχουν γίνει, έχει φανεί ότι τα άτομα αυτά στην παιδική τους ηλικία παρουσίαζαν αυτή τη διαταραχή. Και θα δούμε παρακάτω γιατί καταλήγουν εκεί. Τα πυρηνικά συμπτώματα λοιπόν της ΔΕΠΗ, είπαμε, ΔΕΠΗ, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, χαρακτηρίζεται από απροσεξία, το παιδί δεν μπορεί να προσέξει, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί πολλή ώρα, να κρατήσει την προσοχή του σε κάτι. Από υπερκινητικότητα κινείται πολύ και από παρορμητικότητα. Παρορμητικότητα σημαίνει λειτουργώ, πράττω, κάνω πράγματα χωρίς να τα σκεφτώ και χωρίς να σκεφτώ τις συνέπειες, τι σημαίνει αυτό. Για να πούμε λοιπόν ότι λίγο... για να πούμε όμως ότι αυτά είναι συμπτώματα της ΔΕΠΗ, γιατί κάθε παιδί που είναι λίγο κινητικό ή που δεν προσέχει πολύ, δεν το λέμε ότι είναι υπερκινητικό, θα πρέπει να είναι σοβαρότερα από αυτά που απαντώνται σε παιδιά της ηλικίας. Δηλαδή, από ένα παιδί 4 χρονών περιμένουμε να είναι και λίγο παρορμητικό, περιμένουμε να είναι και λίγο υπερκινητικό. Όμως ένα παιδί που θα πάει στο σχολείο 7 χρονών θα πρέπει να έχει μάθει ότι μέσα στην τάξη και να το έχει κατακτήσει αυτό, πρέπει να κάτσω 3/4 πόσο είναι και να προσέξω. Όταν λοιπόν είναι περισσότερο σοβαρότερο από αυτό, πρέπει να είναι σοβαρότερο από αυτά που παρουσιάζουν παιδιά ίδιου επίπεδου αναπτυξιακού, πρέπει να είναι παρόντα σε διάφορα πλαίσια. Δηλαδή, δεν είναι και ένα παιδί να είναι υπερκινητικό στο σπίτι, να μην προσέχει στο σπίτι, να μην ακούει τον παπά του και τη μαμά του στο σπίτι για να πούμε ότι είναι υπερκινητικό. Πρέπει απαραίτητα
αυτή την εικόνα να την παρουσιάσει και στο σχολείο και στη γειτονιά και στο παιχνίδι του παντού. Πρέπει να δυσλειτουργεί, δηλαδή να μην είναι αποτελεσματικό, να μην μαθαίνει, να μην έχει φίλους για να πούμε ότι είναι πρόβλημα. Τα συμπτώματα αλλάζουν, τα συμπτώματα της ΔΕΠΗ, αυτά και η παρονοητικότητα και η υπερκινητικότητα και η διάσπαση προσοχής και η συγκέντρωση αλλάζουν με την ηλικία. Κάποια γίνονται περισσότερα και κάποια προχωράνε λίγο μάλλον. Όταν λέμε ελλειμματική προσοχή, τι εννοούμε? Αδυναμία προσήλωσης της προσοχής. Και χαρακτηρίζεται αυτό από το ότι λέμε ένα παραμύθι στο παιδί, λέμε μία ιστορία στο παιδί και αδυνατεί να την παρακολουθήσει. Βλέπουμε ότι μετά από πέντε σειρές, ξέρω και εγώ που θα το διαβάσουν, ή κοιτάει αλλού, ή λέει κάτι άλλο, διακόπτει, δεν μπορεί να προσέξει. Δυσκολία να επανασυγκεντρώσει την προσοχή του. Είναι το παιδί που ξεκινάει να διαβάσει και χτυπάει το τηλέφωνο εκείνη την ώρα και αυτός σταματάει τον αρχή και παρακολουθεί τι γίνεται στο τηλέφωνο. Και όταν τελειώσει το τηλέφωνο, αδυνατεί να ξανασυγκεντρωθεί σε αυτό που κάνει. Κάνει λάθη, ξεχνάει, κάνει τα πράγματά του. Συνήθως αυτά τα παιδιά κάνουν τα μολύβια τους, κάνουν τα τετραδιά τους, γυρνάνε με τα μισά στο σπίτι, δεν έχουν γράψει τίποτα από το πρόγραμμα που έχει τη δασκάλα για τις εργασίες που τους βάζουν στο σπίτι. Όταν του δίνονται οδηγίες, συνήθως κάνει λάθη, δεν οργανώνει καθόλου τη δουλειά του. Είναι ένα παιδί που μόνιμα πετάει στα σύννεφα και καμιά φορά μπορεί να κοιτάει και έτσι με ένα κενό βλέμμα έξω από το παράθυρο τη στιγμή που η δασκάλα ή ο δάσκαλος λέει ενδιαφέροντα πράγματα μπροστά. Ως προς την υπερκινητικότητα, να είναι υπερβολική για την ηλικία του, περισσότερη από το μέσο όρο. Να είναι άσκοπη, χωρίς κανένα σκοπό. Δεν έχει κανένα σκοπό να τρέξει, να φτάσει αυτό, αλλά κινείται διαρκώς. Ανεπίτρεπτη για τη συγκεκριμένη συνθήκη. Παραδείγματος χάρη μπορεί να διαβάζει και να εκείνη την ώρα να έχει την μπάλα, ας πούμε, και να παίζει. Ή ας πούμε, να πηγαίνει κάπου επίσκεψη, ή να κάνει δρομές, ή να πηγαίνει για ψώνια και να πει στο παιδί να κατεβαίνει τις σκάλες, ξέρω και εγώ, το μετρό ανάποδα, να κάνει διάφορα. Κουνιέται, σηκώνεται, κάθεται στην φωτειρή, σκαρφαλών, τρέχει, συνήθως δεν περπατάει. Κουνά τα δάχτυλά του, τα χέρια του και βρίσκεται σε μια κινητική ανησυχία. Η παραγωγικότητα συχνά ξεστομίζει απερίσκεπτα απαντήσεις πριν ολοκληρωθούν οι ερωτήσεις. Είναι χαρακτηριστικό του παιδιού που ο δάσκαλος λέει, κάνει ερωτήσεις και τα παιδιά απαντούν πριν ακόμα ολοκληρώσει ο δάσκαλος, ανεξάρτητα αν ξέρουν ή δεν ξέρουν. Συχνά δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του. Αυτό είναι κλασικό στα παιδιά και το βλέπουν οι δάσκαλοι που βάζουν τα παιδιά, ας πούμε, και λέει θα διαβάσει εσύ, θα πεις εσύ, είναι αδύνατο να περιμένει τη σειρά του σε αυτά τα παιδιά. Συχνά διακόπτει τους άλλους, συχνά μιλά υπερβολικά και δυσανάλογα με την απέτηση του κοινωνικού πλαισίου. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάπου που απαιτείται προσοχή, ησυχία κτλ. Αυτό δεν μπορεί, θα διακόψει. Στην ιδιακή ηλικία, πώς χαρακτηριστικός το βλέπουμε αυτό, μια κατάσκεπτη κινητικότητα, δεν μπουσουλάνε συνήθως αυτά τα παιδιά. Λένε οι γονείς, δεν μπουσούλησε, σηκώθηκε και έδειξε αμέσως. Έχει μια υπερεχιστότητα, δεν μπορούν να το πάρουν, να το πάρουν σε επισκέψεις, σε μαγαζιά, ιδιωτικά και φυσαρίες. Στη σχολική ηλικία, έχουμε προβλήματα στην τάξη. Είναι άτακτος, διασπαστικός, διασπάει την τάξη, απρόσεκτος, μιλάει, γελάει, κάνει τον κλόβο, κάνει συνεχή. Συνεχίστε αταξίες με συνεχή αταξία στο σπίτι. Στην εφηβική ηλικία προεξάρτητη παραγωγικότητα και η ελληματική προσοχή. Η εξέλιξη των συμπτωμάτων. Συνήθως με την ηλικία, εκείνο που περιορίζεται είναι η υπερκινητικότητα, η παραγωγικότητα βλέπετε ότι είναι μεγάλη και η απροσεξία. Για προχωρήστε λίγο να. Τι πρόβλημα υπάρχει, ότι όταν ένα παιδί έχει δέρπη στην παιδική ηλικία, έχει σοβαρές δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση και στη σχέση με συνομιλίες. Συνεχείς αρνητικές συμπεριφορές που μπορούν να συνεχιστούν και στην ενήλικη ζωή, αρνητική επίδραση στην αυτοεκτίμηση και θα σας πω και σοβαρές δυσκολίες στην ερευνητική του. Γιατί είναι το παιδί το οποίο δεν αγαπάει κανένας. Δεν αγαπούν οι δάσκαλοι διότι τους δημιουργεί πρόβλημα μέσα στην τάξη. Δεν αγαπούν οι γονείς, δεν αγαπούν. Δυσκολεύει τους γονείς διότι τους κουράζει. Είναι επομένως δύο σοβαροί λόγοι το παιδί αυτό να μην έχει καλή
όλοι τον απορρίπτουν, όλοι τον... είναι κουραστικός για όλους και όλοι τον βαριούνται. Στην τάξη, πολύ συχνά οι δάσκαλοι που δεν μπορούν να το εντάξουν το παιδί, το βγάζουν στο... έξω από την τάξη. Έξω από την τάξη, συνήθως το παιδί αυτό θα συναντήσει άλλα παιδιά που θα παρουσιάζουν τέτοια προβλήματα, θα κάνουν ομάδα. Και εκεί, πολύ εύκολα, αυτά τα παιδιά μπορούν να μπλέξουν και να κάνουν στην αρχή διαταραχές συμπεριφοράς, μετά διαταραχές διαγωγής, μετά τα παιδιά που κάνουν την χρήση των ουσιών. Και λέμε πάλι ίσως σε αυτές τις μικρές κοινωνίες αυτό να μην φαίνεται στην Αθήνα, όμως όταν θα βγάλουν το παιδί από το 13ο σχολείο του Κολονού έξω, πού θα πάει αυτό το παιδί για μια ολόκληρη ώρα. Για να προχωρήσουμε λίγο και ίσως. Σημαντική επιβάρηση της προσωπικής υγείας και της ασφάλειας του ίδιου του ατόμου στην πορεία της ζωής του. Επιδρά στην οικογενειακή ζωή και στη λειτουργικότητα της οικογένειας. Είναι συνήθως μια πηγή συνεχού στρες και άγχους στο παιδί με υπερκινητικότητα. Με αποτέλεσμα να τσακώνονται οι γονείς μεταξύ τους, να λένε πολλές φορές εσύ φταίς που δεν του βάζεις όρια, εσύ που δεν είσαι παρόν, εσύ που δουλεύεις πάρα πολλές ώρες. Και δημιουργείται πολύ μεγάλο πρόβλημα και ανάμεσα στα αδέρφια επίσης. Γιατί πολλές φορές οι γονείς αναγκάζονται, επειδή δεν μπορούν να τα χειριστούν πολύ εύκολα αυτά τα παιδιά, να κάνουν χωρίς και παρεχωρίς. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα. Αυτό το κάνουν, ναι, τον αγαπάς περισσότερο, τον κακοπαθαίνει. Οικονομικές επιπτώσεις βέβαια στην οικογένεια και αργότερα στο ίδιο το άτομο, γιατί αδυνατεί να βρει μια δουλειά, να παραμείνει στη δουλειά, τον χαρακτηρίζει και στην ενήλικη ζωή η παρομοιητικότητα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που πολύ εύκολα, σαν ενήλικες, τους βλέπουμε να τσακώνονται με τους εργοδότες τους, να μην αντέχουν και να αλλάζουν συνέχεια επαγγέλματα. Να μην πούμε περισσότερο, η διαγνωστική εκτίμηση γίνεται με ειδικά ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν, που πρέπει να συμπληρώνουν οι δάσκαλοι και μας λένε πώς είναι το παιδί στο σχολείο, ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά. Και βέβαια η κλινική εκτίμηση που γίνεται από τους ειδικούς, είτε από τον ψυχολόγο είτε από τον παιδοψυχίατρο. Όλες οι παιδοψυχιατρικές διαταραχές, τα παιδοψυχιατρικά προβλήματα για να διαγνωστούν και να υποθούν, ας πούμε, να πάρουν ονομασία να πει αυτό το παιδί έχει άγχος, αυτό το παιδί έχει κατάθλιψη, αυτό έχει μαθησιακές δυσκολίες, θα πρέπει να γίνεται η εκτίμηση από πληροφορίες που παίρνονται από πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται με τα παιδιά, γονείς, δασκάλους. Επίσης, να εκτιμάται από πολλούς ειδικούς της ψυχικής υγείας των παιδιών. Είναι πολύτιμη βοήθεια των ψυχολόγων, των κοινωνικών λειτουργών, των ειδικών παιδαγωγών και των δασκάλων, εννοείται, έτσι. Παίρνουμε τις πληροφορίες, συνήθως ο παιδοψυχίατρος που είναι υπεύθυνος ή κάποιος ψυχολόγος, τις πληροφορίες από όλα αυτά τα πλαίσια, τους γονείς και από όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με το παιδί, και καταλήγουν στο τι συμβαίνει ένα παιδί και κάνουν αυτό που είπε ο κύριος Βασιλιάδης, το εξατομικευμένο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα που αφορά αυτό το παιδί, με τις δικές του ιδιαιτερότητες, με τις δικές του δεξιότητες. Δεν πρέπει να βάζουμε τα παιδιά να λένε αυτό, όλα, σε όλα τα παιδιά που παρουσιάζουν άγχος, κάνουν αυτό. Σε όλα τα παιδιά που παρουσιάζουν κατάθλιψη, ακόμα και σε όλα τα παιδιά που παρουσιάζουν αυτισμό, που είναι η πιο βαριά από τις διαταραχές. Το πρόγραμμα πρέπει να είναι εξατομικευμένο, να αποδίνεται στις ανάγκες, στις ιδιαιτερότητες, στις δεξιότητες του κάθε παιδιού. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πω περισσότερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Για τους γονείς, αλλά κυρίως για τους εκπαιδευτικούς που υπάρχουν πολλοί, γιατί το πρόβλημα της ΔΕΠ, νομίζω και παιδιά με ΔΕΠ, θα αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση στο σχολείο. Οπότε μπορεί μετά από τη διάρκεια των ομιλιών να ανοίξει ένα διάλογο πάνω σε αυτά τα θέματα και να λυθεί και από τα πορεία. Τώρα θα μας μιλήσει η κυρία Πολλά Θαμαρία, είναι διευθύντρια παιδοψυχίατρος στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Ιατρικού Νοσοκομείου Γεννημάτα. Και θα μας πει πιο συγκεκριμένα, γιατί τώρα θα συγκεκριμενοποιήσουμε όλες τα πράγματα που μας έχει πει η κυρία Καραγιάννη, θα μας πει συγκεκριμένα για την κατάθλιψη στα παιδιά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω τους παιδιών,
Ευχαριστήσω τον Γιάννη Καλουκά την κινητή μονάδοξη Περισυγείας που μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι στο μισή σας και να συνεισφέρω στην προσπάθεια που κάνουμε. Και ευχαριστήσω τους συναδέλφους που εργάζονται εδώ στο μισή και πραγματικά θα κάνουν σημαντικό έργο και με πάρα πολύ κέφι, με πάρα πολύ έτσι συνόμυρα. Θα σας μιλήσω για την κατάσταση στην παιδική ηλικία και ενώ κυρίως για την κατάσταση στα παιδιά πριν από τα 12, τη σχολική ηλικία, όπου είναι ένα θέμα που στην κυρία Καραγιάννη που για αρκετά χρόνια υπήρχε συζήτηση αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κατάσταση στα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Και όπως είπε πριν και ο κ. Λουκάς, η κατάσταση είναι ένα από τα σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές που τα επόμενα χρόνια θα έχει αυξηθεί, έτσι, θα αυξηθεί ο αριθμός των περιστατικών. Πραγματικά το ερώτημα γεννιέται σύμφωνα με το μπορεί να είναι τα παιδιά καταπληκτικά και είναι εύλογο, αλλά και στους ειδικούς, έτσι, υπάρχουν αρκετές συζητήσεις αν υπάρχει κατάθλιψη στα παιδιά. Κι όμως υπάρχουν. Στη συζήτησή μας για την κατάθλιψη είναι σημαντικό να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στην κατάθλιψη σαν απλό σύμπτωμα, στην κατάθλιψη σαν σύνδρομο και στην κατάθλιψη σαν κλινική αρρώστια. Όταν λέμε σαν σύμπτωμα, εννοούμε το πανανθρώπινο φαινόμενο που εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες, όπου υπάρχει κάποιες φορές στενοχώρια, θλίψη, απόγνωση και είναι αποτέλεσμα κάποιες απώλειας σημαντικού προσώπου, απογοήτευσης, προσβολής, αρρώστιας κτλ. Είναι μια αντίδραση, δηλαδή σε μια κατάσταση δυσάρεστη και δραματική, που είναι φυσιολογικό και να ή κάποιες φορές απλά δεν νιώθουμε έτσι και ευχάριστα. Όμως δεν είναι κάτι μόνιμο και είναι κάτι που μετά φεύγει. Το καταθλιπτικό σύνδρομο είναι η καταθλιπτική διάθεση, απουσία ενδιαφέροντος, δυσκολία στη συγκέντρωση, βαρεμάρα, αδιαφορία και συνήθως είναι συνέπεια χρόνιας αρρώστιας, αναπηρίας ή σοβαρού ατυχήματος στα παιδιά. Η κατάθλιψη σαν κλινική αρρώστια προϋποθέτει χαρακτηριστική κλινική εικόνα, πιθανό με βιολογική οικογενειακή προέλευση και προκαθορισμένη πορεία και χρονική διάρκεια. Λοιπόν, στην παιδική ηλικία, όταν λέμε κατάθλιψη, εννοούμε κάτι διαφορετικό από τις συνηθισμένες ευχές, στενοχώριες, κλάματα που μπορεί να παρουσιάσει ένα παιδί στη διάρκεια του μεγαλώματός του. Σύμφωνα με τη διαγνωστική κατάταξη της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας, το ουσιαστικό και απαραίτητο σύμπτωμα είναι η δυσφορική διάθεση. Όταν λέμε δυσφορική διάθεση ή δυσφορία, είναι αυτό που εκδηλώνεται σαν απώλεια του ενδιαφέροντος για όλες σχεδόν τις συνηθισμένες δραστηριότητες και απολαύσεις του παιδιού. Επίσης υπάρχουν διαταραχές σε τρεις βασικούς τομείς της λειτουργίας του παιδιού, δηλαδή επηρεάζεται η όρεξη και το φαγητό, μπορεί να παρουσιαστεί ανορεξία και απώλεια βάρους ή αντίθετα αυξημένη όρεξη και αύξηση του βάρους. Επηρεάζεται ο ύπνος, μπορεί να παρουσιαστεί η αϊπνία ή το αντίθετο, να κοιμάται πολύ περισσότερες ώρες το παιδί. Και επηρεάζεται η ψυχοκινητική του δραστηριότητα, δηλαδή παρατηρούμε απώλεια της ενέργειας, κούραση, αδιαφορία, ένα παιδί που δεν έχει κέφι να κάνει τίποτα. Άλλα συμπτώματα που μπορούμε να παρατηρήσουμε στο παιδί είναι ευερευνητικότητα και θυμός, ευαισθησία και έντονη αντίδραση στην απόρριψη και την κριτική, συχνά κλάματα, μπορεί και όχι ανέτη, αλλά με αφορμές που δεν είναι έτσι τόσο σοβαρές, δυσκολία στη συγκέντρωση, παράπονα και σωματικά συμπτώματα όπως πονοκεφάλους και πονόκυλους, που όμως δεν ανταποκρίνονται στη θεραπευτική αγωγή. Δηλαδή μπορεί να πάρει παυσίμωνα και μετά από λίγο πάλι να παραπονιέται και να μην βρίσκουμε και κάποια οργανική αιτία. Απόσυρση, αισθήματα ενοχής και απαξίωση του εαυτού του,
σκέψεις γύρω από το θάνατο και την αυτοκτονία. Όλα αυτά τα συμπτώματα δεν είναι υποχρεωτικό να συλληφθούν, ούτε όλα τα παιδιά παρουσιάζουν όλοι, παρουσιάζουν ακριβώς την ίδια εικόνα. Η διάγνωση πρέπει να στηρίζεται στην ύπαρξη τεσσάρων τουλάχιστον από αυτά τα συμπτώματα και για περίοδο πάνω από 2 εβδομάδες. Δηλαδή να παραμένουν περισσότερο από 2 εβδομάδες. Τα τελευταία χρόνια έχει συμφωνηθεί ότι η παρουσία και ο συνδυασμός συγκεκριμένων συμπτωμάτων για πάνω από ορισμένο χρονικό διάστημα, τις 2 εβδομάδες που αναφέραμε, αποτελεί τη βάση για τη διάγνωση της κατάθλιψης στο παιδί. Για να το διευκρινίσω λίγο αυτό, κάποια παραδείγματα, ας πούμε το παιδί που δεν έχει όρεξη, δηλαδή δεν τρώει τόσο καλά και χάνει βάρος, που κοιμάται λίγο, παραπονιέται για κούραση κτλ. Δεν μπορούμε να το θεωρούμε καταθλιπτικό αν δεν υπάρχει και αυτή η δυσφορία και η καταθλιπτική διάθεση. Και το καταθλιπτικό παιδί είναι το παιδί που φαίνεται δυστυχισμένο, δεν χαίρεται, που μπορεί για λίγο να χαρεί και να χαμογελάσει, αλλά είναι φευγαλαίο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει αυτή έτσι, η διάθεση στο παιδί. Ένα άλλο παράδειγμα, ένα παιδί που παραπονιέται για έλλειψη ενδιαφέροντος και ευχαρίστηση σε αυτά που κάνει ή που λέει ότι είναι δυστυχισμένο, αλλά όμως δεν παρουσιάζει διαταραχές στο φαγητό, στον ύπνο και στις άλλες δραστηριότητες και πάλι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι κάτι τίποτα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ο συνδυασμός με προϋπόθεση την ύπαρξη της δυστυχίας και η παρουσία αυτών των συμπτωμάτων και ορισμένων χρονικό διάστημα. Να λάβουμε υπόψη ότι το παιδί είναι σε φάση εξέλιξης και αρκετοί θεραπευτές, ειδικοί και θεραπευτές, υποστηρίζουν ότι εξαιτίας των αλλαγών που συμβαίνουν στα παιδιά και τους εφήβους, όλα τα παιδιά παρουσιάζουν διαφορές στην εικόνα της κατάθλιψης, όχι μόνο σε σχέση με τους ενήλικες, αλλά και μεταξύ τους. Και αυτό πρέπει να το έχουμε έτσι λίγο στο νου μας. Τώρα, όσον αφορά την αιτιολογία της κατάθλιψης, θα μιλήσω λίγο για 2 βασικές υποθέσεις. Το ένα είναι οι βιολογικές υποθέσεις. Και τι σημαίνει αυτό. Ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί έναν αριθμό χημικών ουσιών, τους νευρομεταβιβαστές όπως λέγονται, οι οποίες είναι ουσίες που επιτρέπουν την επικοινωνία των διαφόρων τμήματων του εγκεφάλου μεταξύ τους, καθώς και την επικοινωνία του εγκεφάλου με το υπόλοιπο νευρικό σύστημα. Οι ουσίες αυτές πρέπει να υπάρχουν σε ορισμένη ποσότητα και αναλογία μεταξύ τους και να εγκρίνονται με συγκεκριμένο και εξισορροπημένο τρόπο. Σύμφωνα με μελέτες, η κατάθλιψη συνοδεύεται με πρόβλημα ή καταστροφή αυτής της ισορροπημένης έκθεσης των ουσιών. Σήμερα η υπόθεση που επικρατεί έχει να κάνει κυρίως με την έκθεση της σερωτονίνης. Αυτός ο μεταβιβαστής εμπλέκεται στη ρύθμιση σημαντικών λειτουργιών του σώματος, όπως ο ύπνος, ο θυμός, η όρεξη, η σεξουαλική συμπεριφορά και η διάθεση. Οι άλλες θεωρίες που έτσι, σύμφωνα με τις οποίες εξηγείται το πώς προέρχεται η κατάθλιψη είναι οι ψυχοδυναμικές και οι κοινωνιογνωσικές θεραπείες, οι υποθέσεις. Σύμφωνα με αυτές τις θεραπείες, αρκετές τις υποθέσεις, η κατάθλιψη οφείλεται στις διαταραχές του πρώιμου δεσμού του παιδιού με τη μητέρα, σε πρώιμες αρνητικές και δυσάρεστες και στερητικές εμπειρίες που καταλήγουν στην ανάπτυξη κακής εικόνας αυτού με στοιχεία αναξιότητας, κακίας, δυστυχίας. Παράλληλα, αισθήματα θλίψης και ανησυχίας κυριαρχούν, ενώ η χαρά και το ενδιαφέρον και η περιέργεια μειώνονται και βιώνονται όλο και λιγότερα. Το σημαντικό αλλά και το αισιόδοξο με τα παιδιά είναι ότι ακόμη και αυτές οι πρώιμες αρνητικές εμπειρίες μπορούν να τροποποιηθούν και η αλλαγή στις οικογενειακές σχέσεις, στις σχέσεις ανάμεσα στους γονείς και στο παιδί ή στις σχέσεις ανάμεσα στους γονείς, να προσφέρει στο παιδί την ευκαιρία για ευχαρίστηση, ικανοποίηση και περηφάνεια για τον εαυτό του. Προσωπικά
προσωπικά πιστεύω και νομίζω και άλλοι συνάδελφοι ότι ο συνδυασμός και η αλληλεπίδραση των βιολογικών και των συναισθηματικών καταστάσεων διαμορφώνουν τις συνθήκες για την εμφάνιση της κατάθλιψης στα παιδιά. Τώρα όσον αφορά τη θεραπεία και την αντιμετώπιση. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση και ίσως και διαφωνίες κάποιες φορές για τη θεραπεία της κατάθλιψης στα παιδιά, κυρίως όσον αφορά τη φαρμακευτική αγωγή. Όλοι οι ειδικοί συμφωνούν στην άμεση παροχή ψυχοθεραπευτικής βοήθειας καταρχάς. Αυτό περιλαμβάνει η ατομική ψυχοθεραπεία του παιδιού, η οικογενειακή θεραπεία, η συνδυασμό των δύο και παρεμβάσεις στο περιβάλλον του και στο οικογενειακό και στο σχολικό, με στόχο να προωθηθεί το παιδί να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, να μπορεί να χαίρεται, να ευχαριστιέται τις καθημερινές του δραστηριότητες. Στο θέμα της χορήγησης των αντικαταθλιπτικών υπάρχει αρκετή συζήτηση και εκεί πρέπει να λάβουμε υπόψη την ηλικία του παιδιού, γιατί μιλάμε έτσι και για παιδιά μικρής ηλικίας κάτω από τα 12. Γενικά είμαστε πιο επιφυλακτικοί στη χορήγηση αντικαταθλιπτικών σε αυτές τις ηλικίες. Δεν υπάρχουν και ίσως σιγά σιγά αυξάνονται μελέτες, αλλά δεν υπάρχουν και αρκετές μελέτες που μας βοηθάνε έτσι για το, σε σχέση με τη χορήγηση των αντικαταθλιπτικών στα παιδιά. Είναι πιο εύκολη και γίνεται και πιο συχνά η χορήγηση αντικαταθλιπτικών σε παιδιά που είναι στην εφηβεία και βλέπουμε ότι ανταποκρίνονται και καλά συχνά. Οι περισσότεροι γιατροί στην σχολική ηλικία αντιμετωπίζουν την κατάθλιψη με ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις στην οικογένεια και παρεμβάσεις στην οικογένεια και στο περιβάλλον του παιδιού. Ευτυχώς η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα που παρουσιάζουν τα παιδιά στην εξέλιξή τους βοηθά να αντιμετωπιστούν ή να αντιμετωπιστούν τα καταθλιπτικά συμπτώματα, εφόσον βέβαια τα αναγνωρίσουν έγκαιρα οι γονείς και χωρίς να διστάσουν θα απευθυνθούν στους ειδικούς. Γιατί όπως ακούστηκε έτσι από όλους τους συναδέλφους, έτσι, ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση είναι η πρόληψη. Και πρόληψη σημαίνει και ενημέρωση και η ενημέρωση μας βοηθάει στο να είμαστε πιο έτοιμοι να πάρουμε τα σήματα από τα παιδιά μας. Όταν κάπου δυσκολεύεται, τα παιδιά προσπαθούν να το δείξουν, μας το λένε με πολλούς τρόπους, δίνουν σήματα και ευκαιρίες και χρειάζεται να είμαστε έτσι ευαισθητοποιημένοι και να έτοιμοι να τα ακούσουμε και να απευθυνθούμε κάπου και να βοηθηθούμε και να το βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Ευχαριστώ. Thank you.
Είναι η δεύτερη φορά που έχουμε στην Κάπαθο. Η πρώτη είχα έρθει για γενικό. Τη δεύτερη έρθα για γενικό σκοπό και χαίρομαι πραγματικά που βλέπω τόσο πολύ κόσμο μαζεμένο εδώ απόψε. Πράγμα που σημαίνει ότι κάτι γίνεται στην επαρχία όσον αφορά την ψυχική υγεία. Γιατί εδώ παλιότερα περίμενα να είμαστε απόψε τρεις του κούκκο, είμαστε 106 φορές του κούκκο. Και ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη που κάνει την πρόσκληση, τη διοίκηση του ψυχιατρίου της Λέρου και όλους εσάς που είστε εδώ απόψε για να ακούσετε τις παρουσιάσεις. Να σβήσουμε λίγο τα φώτα. Αναπτυξιακή καταρχή του συγκεκριμένου κινήσεων.
προβλήματα ασθενισμών κινήσεων χεριών και ποδιών, διαταραχή της επικοινωνίας. Υπάρχουν παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν δικές μαθητικές σχολές ή να μην μπορούν στο λόγο, στην έκφραση του λόγου, στην αντίληψη του λόγου. Ή και στα δύο, οπότε έχουμε μεικτή διαταραχή της επικοινωνίας. Ποια είναι η θεολογία? Υπάρχουν πολλές θεωρίες. Οι επικρατέστερες είναι ότι έχουμε να κάνουμε μια ήπια λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Και επειδή είναι πάρα πολύ ήπια, ίσως δεν μπορούμε και να την ανιχνεύσουμε με τα μέσα που έχουμε. Βέβαια, η κληρονομικότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, μπορεί ένα παιδί να έχει δυσλεξία και να έχει από αυτού, να έχει κάποιου θείου. Ο κληρονομικός παράγοντας είναι σημαντικός. Τώρα, πώς κάνουμε τη διάγνωση στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες? Καταρχήν, σε παιδιά που είναι στην πρώτη δημοτικού και στη δεύτερη δημοτικού, δεν βάζουμε καμία διάγνωση. Περιμένουμε το παιδί να τελειώσει τουλάχιστον τη δεύτερη δημοτικού, να πάει στην τρίτη και να δούμε τότε τι γίνεται. Χορηγούμε στο παιδί κάποια σταθμισμένα τεστ ανάγνωσης, γραφής έκφρασης και μαθηματικών. Παίρνουμε πληροφορίες από το δάσκαλο. Παίρνουμε ιστορικό από τους γονείς. Ιατρικό ιστορικό, αναπτυξιακό ιστορικό, πώς λειτουργεί το παιδί μέσα στην οικογένεια, πώς λειτουργεί το παιδί σε σχέση με τους φίλους και τους άλλους που είναι στο περιβάλλον. Εξετάζεται το παιδί επίσης ορειλά, γιατί είπαμε προηγουμένως ότι μπορεί το παιδί να μην ακούει καλά, να μην βλέπει καλά. Και εμείς να λέμε ότι έχει δυσλεξία. Επίσης, εξετάζεται το παιδί ψυχολόγος ή και παιδοψυχίατρος. Έτσι, μπορεί ένα παιδί να έχει μια μεγάλη στεναχώρια, να βγαίνει καλά στο σχολείο και εμείς να λέμε ότι το παιδί έχει διαταραχή των μαθηματικών. Και τέλος, δίνουμε στα παιδιά τεστ νοημοσύνης, το εξετάζουν αυτό που λέμε ευφυΐα. Στην Ελλάδα αυτό που χρησιμοποιούμε πολύ είναι το WISC-3, είναι το μόνο στατμισμένο που υπάρχει και το χρησιμοποιούμε πολύ στα παιδιά. Σε όλα αυτά τα τεστ που δίνουμε, είτε είναι νοημοσύνης, είτε είναι στατμισμένα τεστ ανάγνωσης μαθηματικών γραφής έκφρασης, συγκρίνουμε την νοημοσύνη του παιδιού και την επίδοση του παιδιού στα τεστ με την νοημοσύνη και την επίδοση των παιδιών της ίδιας ηλικίας. Αν δηλαδή ένα παιδί έχει φυσιολογική νοημοσύνη, έχει δεχτεί επαρκή σχολική εκπαίδευση, δεν έχει χάσει καμία χρονιά, δεν έχει κάποιο πρόβλημα όρασης ακοής, δεν έχει κάποια ψυχική νευρολογική διαταραχή και παρόλα αυτά στο σχολείο παρουσιάζει χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με τα παιδιά της ίδιας ηλικίας, τότε βάζουμε τη διάγνωση της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας. Η διάγνωση γίνεται σε δημόσιους χώρους, σε ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, όπως επίσης και στα ΚΕΔΗ. Γιατί εδώ στην περιοχή σας υπάρχει στη Ρόδο. Και θα γίνει, μου είπανε, στη Γκάλινο και στη ΓΟΒ κάποια στιγμή προσεχώς. Εδώ είναι η χώρη διάγνωσης, τα είπαμε. Πάμε τώρα ποιες είναι οι συνέπειες των ειδικών μαθησιακών σχολιών ή των μαθητών. Έχουν χαμηλή σχολική επίδοση, έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, άγχος, θυμό, στεναχώρια, δυσκολίες στις κοινωνικές δεξιότητες, απόρριψη από τους συνομιλίκους, απουσία, φυτανή κατάληψη του σχολείου. Τώρα, όσον αφορά την αντιμετώπιση. Η αντιμετώπιση καλό είναι να γίνεται από την επιστημονική ομάδα, όπου υπάρχουν ψυχολόγος, παιδοψυχίατρος, ειδικός παιδαγωγός, εργοθεραπευτής, λογοθεραπευτής. Και να γίνεται πάντα στη βάση της εξατομίκευσης των αναγκών και δυσκολιών του κάθε παιδιού. Γιατί κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάναμε αυτό σε ένα παιδί, θα πάμε κάτι το ίδιο και σε ένα άλλο παιδί, ακόμα και αν έχουν την ίδια ηλικία. Τώρα, κάθε ειδικότητα από αυτές το σύμπαν αναβάλλει και ένα ρόλο. Ο ψυχολόγος τι βοηθάει? Βοηθάει πάρα πολύ στην αποκατάσταση των δευτερογενών συναισθηματικών προβλημάτων που έχει το παιδί. Παραδείγματος χάρη το θυμό, την χαμηλή αυτοεκτίμηση. Επίσης μπορεί να κάνει και συμπεριφορική των γονέων. Ο παιδοψυχίατρος πέρα από την αρχική διάγνωση μπορεί να βοηθήσει και αυτό στη συμπεριφορική των γονέων. Πάμε μετά στον εργοθεραπευτή. Ο εργοθεραπευτής αναλαμβάνει αποκατάσταση δεξιοτήτων όπως είναι ο χρόνος, ο χώρος, ο κοινωνικός συντονισμός. Γιατί τα παιδιά αυτά έχουν δυσκολίες στην αντίληψη του χώρου, χρόνου, δεν μπορούν να καταλάβουν το χτες, το προχτές, τους μήνες κτλ. Το μπρος, το πίσω και τέτοιες χωροπαιδικές έννοιες. Ο λογοθεραπευτής βοηθάει στην ακουστική διαφοροποίηση φωνημάτων μέσα σε λέξεις, παραδείγματος χάρη τη διαφοροποίηση του φου με το θου. Ο ειδικός παιδαγωγός αναλαμβάνει την εκμάθηση αυτών καθαρτών σχολικών δεξιοτήτων, χρησιμοποιώντας παιδαγωγικές τεχνικές και τεχνικές που προέρχονται από τη θεραπεία της συμπεριφοράς, όπως είναι η κοινωνική ενίσχυση. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία όλων αυτών των ειδικών με το σχολείο και την οικογένεια.
Όπως βλέπετε, μιλάμε για αντιμετώπιση, δεν μιλάμε για θεραπεία. Μιλάμε δηλαδή για αποκατάσταση αντιμετώπιση. Με την έννοια ότι ένα παιδί, άμα διαγνωστεί έγκαιρα ότι έχει βαθμός κάποια δυσλεξία και λάβει μια συστηματική εκπαίδευση, τότε με το πέρασμα του χρόνου αυτή η δική μας θετική δυσκολία θα αυξηθεί, θα μειωθεί, αλλά δεν θα φύγει τελείως. Τώρα που γίνεται η αποκατάσταση. Η αποκατάσταση γίνεται στα δημόσια σχολεία, σε τμήματα έντευξης. Εδώ σήμερα έμαθα ότι στο πρώτο δημοτικό υπάρχει τμήμα έντευξης. Και βέβαια γίνεται και σε ιδιωτικά κέντρα, τα οποία συνεργάζονται με τα ταμεία. Ποιοι είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ευτυχή αντιμετώπιση των ειδικών μαθηματικών σχολείων? Είναι η σοβαρότητα της διαταραχής, αν το παιδί έχει ελαφρά ή μέτρια παραδείγματος χάρη δυσλεξία. Είναι ο χρόνος έναρξης προγράψης της κατάστασης, αν το αυτό θα ανακαλυφθεί από την Τρίτη Δημοτικού και θα ξεκινήσει το παιδί να λέγεται πρόγραμμα από την Τρίτη ή αν θα αφήσουν να πάει στο γυμνάσιο, οπότε πράγματι εκεί δυσκολεύουν. Είναι το νοητικό δυναμικό του παιδιού. Τα παιδιά με ειδικές μαθητικές δυσκολίες έχουν φυσιολογικό νοητικό δυναμικό. Έτσι, έχουν ανώτατο φυσιολογικό. Γιατί αν είχαν χαμηλό, δεν θα βάζουν τη διάγνωση της ειδικής μαθητικής δυσκολίας. Θα λέγαμε μόνο μαθητική δυσκολία λόγω χαμηλού νοητικού δυναμικού. Τώρα, ποια είναι τα γνωρίσματα κάθε μια διαταραχή. Πάμε λίγο στη δυσαρρυθμισία, διαταραχή των μαθηματικών ή δυσαρρυθμισία. Το παιδί παρουσιάζει μειωμένη ικανότητα στην κατανόηση μαθηματικών όρων, πράξεων, ενιών, συμβόλων. Αναγνώριση συμβόλων. Ορθή αντιγραφή των αριθμών. Πολλές φορές μπορεί να γράψει το 3 με το ε εδώ. Εκτέλεση συνεχόμενων πράξεων. Δεν μπορεί να κρατήσει τα κρατούμενα στη μνήμη. Δεν μπορεί να μάθει εύκολα την προπαίδεια. Βλέπω παιδιά τα οποία φτάνουν στην Τετάρτη, στην Πέμπτη και στην Έκτη δεν μπορούν να μάθουν την προπαίδεια. Μια άλλη διαταραχή είναι η διαταραχή της γραπτής έκφρασης. Ποια είναι τα γνωρίσματα που έχουμε εδώ? Έχουμε κακό γράψιμο, δηλαδή άσχημα γράμματα, γράμματα πάνω κάτω από τη γραμμή, δεν υπάρχουν αποστάσεις μεταξύ των γραμμάτων ή και των λέξεων. Έχουμε κακή οργάνωση των παραγράφων, ή μπορεί να υπάρχουν καθόλου παράγραφα. Ελλειπή σύνταξη των τάσεων. Το χώρο λεξιλόγιο δεν ταιριάζει στην τάξη του παιδιού. Πολλά ορθογραφικά λάθη, καθόλου τονισμό ή λάθη τονισμού. Έχει σημείο στήριξη, νήξη κεφαλαίου με μικρά μέσα στην ίδια πρόταση. Επίσης έχουμε αντιστροφές γραμμάτων και συλλαβών. Παραδείγματος χάρη, το παιδί αντί να γράψει χορδί, γράφει χοντρή. Ή αντί να γράψει καπάκι, γράφει πακάκι. Αλλάζει εδώ τις συλλαβές. Αντικαταστάσεις γραμμάτων. Παραδείγματος χάρη, αντί να γράψει βράδυ, γράφει βράπη. Αντικαταστάσει το δέλτα με το βήτα. Παραλήψεις συλλαβών. Καπάκι. Τρώει το πα, γράφει κάκι. Είχα ένα παιδάκι σήμερα που ήρθε να εξεταστεί. Του λέω: διάβασα αυτό το κείμενο, ήταν κάτι για το χιόνι. Έλεγε: το χιόνι στην Ελλάδα είναι κατάρα. Σε την ώρα διαβάζει: το χιόνι στην Ελλάδα είναι κάρτα. Έτσι. Κατάρα είναι κάρτα. Προσθέσει συλλαβών. Παραδείγματος χάρη, αντί να γράψει ποτάμι, γράφει ποταμάκι. Και πάμε τέλος στη δυσλεξία. Να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της διαταραχής της αράγνωσης. Αυτό σημαίνει και η λέξη δυσλεξία. Είναι από το δις και λέγω το αγγλικό που σημαίνει διαβάζω. Δυσκολία καταρχήν στην ανάγνωση και στην κατανόηση. Το παιδί διαβάζει ένα-ένα τα γράμματα, θα διαβάζει ένα-ένα ή συλλαβιστά, κοπιαστά. Με επίπεδο ρυθμό ανάγνωση, δεν έχει ρυθμό. Κάνει αντικαταστάσει γραμμάτων όταν διαβάζει. Αντί να διαβάσει δάσο, διαβάζει θάσο. Κάνει αντιστροφές πάλι. Δηλαδή, αντί να διαβάσει καπάκι, διαβάζει πακάκι. Αντί όρθιος, διαβάζει όθριος. Κάνει προσθέσεις συλλαβών. Δηλαδή, από τη λέξη κούκλα, αντί να διαβάσει κούκλα, διαβάζει κουκλάκι. Βάζει και ένα κ στο τέλος. Κάνει παραλήψεις συλλαβών. Το ταξίδι, το διαβάζει ταξί. Διαβάζει την αρχή μιας λέξης, την μπερδεύει με άλλη. Παραδείγματος χάρη, αντί να διαβάσει κούκλα το κείμενο, θα διαβάσει κάτι δικό του, κούκλα. Δεν τονίζει σωστά τις λέξεις. Αντί να τονίσει κάβουρας, λέει καβούρας. Επίσης, κάνει τη σειρά καθώς διαβάζει ένα κείμενο. Και πολλές φορές βλέπουμε τα παιδιά αυτά εξοπλούν το δίχτυ του χεριού για να διαβάζουν πάνω στο κείμενο ακόμα και στην έκτη τάξη. Και τέλος, το πιο σημαντικό, αφού δεν μπορεί να διαβάσει σωστά, δεν μπορεί και να κατανοήσει. Δηλαδή, άμα το κάνει ορθής κατανόησης, θα έχει χάσει πάρα πολλά στοιχεία μέσα από το κείμενο. Και εδώ σας έχω ένα παράδειγμα, μια γραφή ενός παιδιού που είχα παλιά σε ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα. Πολλά χρόνια πριν,
ένα παιδί ήταν στην πέμπτη τάξη, αγόρι, το οποίο είχε αργήσει να κάνει πρόγραμμα αποκατάστασης. Ενώ είχε διαγνωστεί δηλαδή από πιο πριν, οι γονείς του αργήσαν το παιδί αυτό. Και βλέπετε εδώ κάποια χαρακτηριστικά που γνωρίζονται από αυτά που σας είπα. Τον είχα βάλει λοιπόν να μου γράψει μια μικρή έκθεση, η ταινία που με ενθουσίασε πιο πολύ στη Δύση. Είναι η σειρά, η πρώτη που είναι τα δικά μου τα γράμματα. Και γράφει τώρα παρακάτω το παιδί αυτό. Η ταινία που ενθουσίασε πιο πολύ στη Δύση ήταν το θρίλερ του Σαββάτου. Από αυτά το έργο μ' άρεσε που στην 12 η ώρα μπαίνει ένα τέρα και πηγαίνει στην πόλη και ρουφάει το αίμα από τον άλλον. Ένα παπάς πάει και του δίνει το σταυρό. Το τέρα αγριεύει και φωνάζει «Ούλα σάουνα». Και βγαίνουν άλλα τα κακά πνεύματα και σηκώνουν τα πάντα και ο παπάς κομμένος στα τρία. Αυτό ήταν το έργο που μ' άρεσε. Έτσι, βλέπετε εδώ και τη γραφή, αλλά και το περιεχόμενο που δείχνει αυτό που λέγονται προηγουμένως τα δεσμογενή συναισθηματικά προβλήματα στα οποία πρέπει να εκπέμπει ο ψυχολόγος. Και τελευταία γραφή λέει το έργο, εκεί το παιδί έχει κάνει επιστροφή. Έχει γράψει το έργο που μ' άρεσε. Ευχαριστώ πολύ που ακούσατε. Με τις πραγματικές διαδικασίες και τεχνικές που περιλαμβάνει
ή την μορφή και τη διάρκεια της θεραπείας. Στην βιβλιογραφία όρος χρησιμοποιείται κανονικά μόνο αν διεξάγεται από κάποιον με αναγνωρισμένη εκπαίδευση που κάνει χρήση των αποδεκτών τεχνικών της ανάλογης της αντίστοιχης εκπαίδευσης. Συγκρίνουμε τις δύο έννοιες. Αναλογιζόμενος τους δύο παραπάνω ορισμούς, φαίνεται η συμβουλευτική να εμπλέκεται σε διαφορετικές διαδικασίες και να μην περιορίζεται απλά στην παροχή συμβουλών, οι οποίες από μόνες τους ή σε διάφορους συνδυασμούς αποσχολούν στην επίλυση των προβλημάτων ενός ατόμου. Οπότε η συμβουλευτική διαδικασία φαίνεται να καθορίζεται και να προσδιορίζεται από το κάθε φορά θέμα της, παραδείγματος χάρη προβλήματα γάμου, συμβουλευτική παιδιών και φίλων, και κατά συνέπεια να είναι στοχοκατευθυνόμενη. Η λέξη συμβουλευτική είναι σύνθετη από την πρόθεση συν και το ρήμα βουλεύω. Αυτό συνέλεξη σκέπτομαι, συναποφασίζω. Σήμερα ο όρος χρησιμοποιείται για να δηλώσει υποθεσία, καθοδήγηση ή παρόπληση σε αντίθεση με αυτόν τον αρχικό ορισμό. Οπότε, σύμφωνα με την προσωποκεντρική προσέγγιση στην οποία είμαι εκπαιδευτής για συμβούλους, με τον όρο συμβουλευτική αναφερόμαστε στην αρχική ετοιμολογική της διάσταση, εννοώντας τη συνεργασία, τον συντονισμό και την ατομική προσπάθεια πελάτη συμβούλου για την επίτευξη του επιλεγμένου από τον πελάτη σκοπού. Σύμφωνα με μια διατύπωση που τη βλέπετε εδώ και έπεσε τυχαία αυτή την εβδομάδα πάνω της, ο μόνος τρόπος να σε κατευθύνει κάποιος είναι να αποκαταστήσει την πίστη σου στη δική σου καθοδήγηση. Αντίθετα, ο ορισμός της ψυχοθεραπείας φαίνεται να είναι πιο διευρυμένος και γενικευμένος, αλλά συνάμα πιο όριστος, αλλά και όπως το ορίζεται στον παραπάνω ορισμό, ουδέτερος. Ο όρος της ψυχοθεραπείας σχετίζεται πάντοτε με μια θεωρητική κατεύθυνση, με ένα μοντέλο θεραπείας, με μια θεραπευτική πρακτική. Πρόκειται για θεραπείες που διεξάγονται με βασικό όργανο τον λόγο, όπως αρχικά τουλάχιστον επικράτησε τη διάδοση της γνωστής όρος ψυχανάλυσης. Ο διεθνής σύνδεσμος για τη συμβουλευτική δίνει τον παρακάτω κοινό ορισμό. Η συμβουλευτική μπορεί να περιγραφεί σαν μέθοδο σχέσης και ανταπόκρισης στους άλλους, με σκοπό να τους παρέχει ευκαιρίες για να εξερευνήσουν, να ξεκαθαρίσουν και να επεξεργαστούν θέματα για να ζήσουν με έναν πιο προσωπικά ικανοποιητικό και δημιουργικό τρόπο. Υπάρχουν πολλές σχολές ψυχοθεραπείας και όλες μπορούν δίκαια να ισχυρίζονται ότι είναι αποτελεσματικές. Οι περισσότερες ψυχοθεραπείες των διαφορετικών προσεγγίσεων συγκρίνουν στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον ως προς τις βασικές αρχές δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις όσον αφορά τις εφαρμογές τους σε παιδιά ή ενήλικες. Η πρακτική εφαρμογή της συμβουλευτικής προσέγγισης των μικρών παιδιών απαιτεί όμως μια άλλη μεθοδολογία. Οι συμβουλευτικές εφαρμογές στα μικρά παιδιά αποσκοπούν στο να τα κάνουν πιο χαρούμενα και πιο ευτυχισμένα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια που θα τους δοθεί ώστε να νιώσουν καλύτερα, να αποδεχτούν τον εαυτό τους με τις αδυναμίες τους και τις δυνατότητές τους, να αλλάξουν συμπεριφορές που έχουν αρνητικές επιπτώσεις για τα ίδια και για τους άλλους γύρω τους, να διαχειριστούν δύσκολες και επώδυνες καταστάσεις και γενικά να ενισχυθούν στην προσπάθειά τους για βελτίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, προκειμένου να προσαρμοστούν καλύτερα στο περιβάλλον, αλλά και να διακριθούν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα, ακόμη και αν χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι η δυσλεξία. Ο βασικός στόχος του προγράμματος θεραπευτικής αντιμετώπισης κατά συνέπεια είναι να μειώσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί και να αυξήσει τις δεξιότητες της προσαρμογής του, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργικό, και τονίζουμε τον όρο λειτουργικό, και να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του οικογενειακού σχολικού και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Έχουμε μια παραπομπή τουλάχιστον για τους εκπαιδευτικούς, είναι αρκετά χρήσιμη. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια, όπου αναφέρονται όλα αυτά που σας λέω σε αυτή την παρουσίαση. Η συμβουλευτική γίνεται μέσα από τη σχέση συμβούλου και παιδιού. Όπως και στην περίπτωση των ενηλίκων, έτσι και στη συμβουλευτική παιδιών και εφήβων, η σχέση με το σύμβουλο επηρεάζει και την επιτυχία έκβαση της θεραπείας. Για να υπάρξει όμως αυτή η σχέση, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η ψυχολογική επαφή συμβούλου παιδιού, το να έχουν την επαφή, είναι δηλαδή μια βασική προϋπόθεση, η κατανόηση από την πλευρά του συμβούλου του πώς σκέφτεται, λειτουργεί και αντιδρά το παιδί για τους δικούς του λόγους, ο σεβασμός της ατομικότητάς του και οι άγραφοι όρους αποδοχή του, όχι χωρίς όρια όμως.
για να χτιστεί μια καλή σχέση μεταξύ Συμβούλου και Παιδιού, η οποία θα εγγυηθεί και την επιτυχία τη όλη τη διευθυντική προσπάθεια, θα πρέπει να συντρέχουν ειδικοί λόγοι που έχουν σχέση με τη συμπεριφορά του Συμβούλου, με τη μεθοδολογία που ακολουθείται, το περιβάλλον στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η συντηρητική προσέγγιση και τι τεχνικέ που θα χρησιμοποιηθούν. Ποια χαρακτηριστικά οφείλει να έχει αυτή η σχέση του παιδιού με το Σύμβουλο? Ο Σύμβουλος χρειάζεται να αποτελεί ένα συντηρητικό κρίκο μεταξύ του κόσμου, του παιδιού και του Συμβούλου. Αποκλειστική, η σχέση μάλλον του παιδιού με το Σύμβουλο είναι ένα συντηρητικό κρίκο. Χρειάζεται να είναι αποκλειστική, ασφαλή, αυθεντική, εμπιστευτική υπό, δηλαδή όταν συντρέχουν λόγια ασφάλεια του παιδιού, εκεί πέρα επιλέγουμε το αν θα ανακοινωθούν από τη συνεδρία με το παιδί κάποια θέματα στους γονείς, κυρίως. Μη παρεσκριτική και σκόπιμη. Ο σύμβουλος θα πρέπει να είναι συνεπής με τον εαυτό του, να είναι σε επαφή με το παιδί που φέρει ο ίδιος μέσα του, να είναι πρόσωπο με αποδοχή για τους άλλους ανθρώπους για να μπορεί να αποδέχεται και το παιδί και να μην εισπράττει το παιδί απόρριψη και τα συνέπεια, να είναι συναισθηματικά που μας αποστασιοποιημένος, αλλά όχι ακόμα προς και αμέτωπος, να αποτελεί μια ήρεμη και σταθερή παρουσία που να διευκολύνει την έκφραση του παιδιού και να είναι πρόθυμος να ακούσει, να κατανοήσει, να συναισθανθεί και να αποδεχθεί το παιδί. Χρειάζονται κάποιες διαστάσεις που μπορούν να λαμβάνονται στη συγκεκριτική των παιδιών, συνοψίζονται στα κόλπα. Η κατάλληλη επιλογή μεταξύ ατομικής ή ομαδικής προσέγγισης, αποφασίζεται δηλαδή το τι είναι καλύτερο για ένα παιδί, αν θα είναι σε ατομική, συμβουλευτική ή σε ομαδική, το γνωστικό, κοινωνικό και συναισθηματικό αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού, οι δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ο σύμβουλος για να το προσεγγίσει, η συμβουλευτική διαδικασία και τα στάδια από τα οποία θα πρέπει να περάσει. Βλέπετε ένα πολύ νεαρό συμβουλευόμενο γύρω στα τρία, ο οποίος έχει γίνει ένα με το κουκλοθέατρο. Δίνει τη δική του παράσταση σε μια συνεδρία. Μια, και αν σας ενδιαφέρει στο τέλος και υπάρχει χρόνος που δεν νομίζω, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σαν ένα παράδειγμα σε αυτό. Μια από τις διαδεδομένες τεχνικές στη συγκλευτική προσέγγιση των μικρών παιδιών είναι το παιχνίδι. Η Άννα Φρόιντ υπήρξε από τις πρώτες ειδικούς που αναγνώρισαν τη θεραπευτική διάσταση του παιχνιδιού, το οποίο παρατήρησε συστηματικά στην προσπάθειά της να κατανοήσει το παιδί και τις εσωτερικές του συγκρούσεις. Σύμφωνα με μια άποψη, το παιχνίδι προϋπήρχε του πολιτισμού. Το παιχνίδι λοιπόν δίνει στο παιδί τη δυνατότητα να εκφράσει ελεύθερα τα συναισθήματά του, παραδείγματος χάρη σε μια κούκλα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα υλικά, όπως αντιλαμβανόμαστε, και στους εφήβους και σε μεγαλύτερα παιδιά θα είναι και η χρήση της δραματοθεραπείας είναι καταλληλότερη, όπως και η χρήση του λόγου ή διαλόγου είναι πιο εφικτή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην παιδιμιοθεραπεία αποτελεί το έργο της Axline, η οποία πίστευε στο παιδί το ίδιο την ικανότητα να επιλύσει τα προβλήματά του, αν το περιβάλλον της σχέσης με τον θεραπευτή διακρίνεται από σταθερότητα και ασφάλεια. Χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της αντανακλαστικής προσεκτικής ακρόασης του παιδιού. Και στο βιβλίο της Τύψη, ένα παιδί αναστά τον εαυτό του, πρόκειται για ένα παιδί με ειδικευμένη αναπτυξιακή διαταραχή, περιγράφει λεπτομερώς βήμα προς βήμα τη μέθοδό της στη θεραπεία ενός παιδιού. Αφήνουμε τις επόμενες διαφάνειες γιατί έχουμε βγει εκτός χρόνου, δηλαδή μέχρι και την. Και πάμε στο 28. Συνοπτικά θα παρουσιάσουμε τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας των παιδιών. Έχουμε μια αρχική φάση αξιολόγησης και τη διαμόρφωση της προκαταρκτικής υπόθεσης. Όταν έρχεται ένα παιδί, δηλαδή όταν απευθύνεται ένα παιδί για θεραπεία με τους γονείς του. Έχουμε μετέπειτα τη φάση της θεραπείας του παιδιού, που ακολουθείται από συνεχείς αξιολογήσεις και εκτιμήσεις. Έχουμε την αντιμετώπιση των οικογενειακών ή σχολικών ζητημάτων, ενοποίηση της θεραπείας δηλαδή με το περιβάλλον του παιδιού και την επιθεώρηση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων. Στην αρχική φάση αξιολόγησης δεχόμαστε λοιπόν παρατακτικές πληροφορίες που μπορεί να προέρχονται είτε από το σχολείο του παιδιού ή από οποιαδήποτε άλλο φορέα και συνάπτουμε το συμβόλαιο με τους γονείς. Κατά τη φάση της θεραπείας του παιδιού επιλέγουμε τα κατάλληλα μέσα, που κρίνουμε για το παιδί αν αυτό είναι το κουκλοθέατρο, αν είναι το οποιοδήποτε άλλο υλικό και ερχόμαστε σε επαφή με το παιδί, προσπαθούμε δηλαδή να προσεγγίσουμε το παιδί και να υπάρξει
η απαραίτητη συνθήκη της επαφής, απευθύνουμε πρόσκληση στο παιδί να αφηγηθεί την ιστορία του και διευκολύνουμε το παιδί να αφηγηθεί την ιστορία του με οποιοδήποτε τρόπο θέλει το ίδιο, χωρίς να το πιέζουμε. Η επίλυση των προβλημάτων του παιδιού, η χρήση των κατάλληλων συμβουλευτικών δεξιοτήτων και μέσων και η ενδυνάμωση του παιδιού. Στην επόμενη φάση με την αντιμετώπιση των οικογενειακών ή των σχολικών συζητημάτων, όπου κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή της οικογένειας και των γονιών, ανατροφοδότηση των πηγών παραπομπής, σχολείο κλπ. Με πληροφορίες και αν απαιτείται, αν υπάρχει δηλαδή κάποιος λόγος όπως η δική μας σχετική δυσκολία, εκπαιδευτικό έργο. Και στο τέλος έχουμε την επιθεώρηση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων, την τελική αξιολόγηση δηλαδή και την εκτίμηση του περιστατικού. Μιλήσαμε αρκετά για τη συμβουλευτική. Υποστηρίζετε πια ότι οι γονείς, και βλέπετε μια ερώτηση στη διαφάνεια αν οι γονείς μπορούν να λειτουργήσουν σε σύμβουλοι. Οι γονείς μπορούν πράγματι να λειτουργήσουν σε σύμβουλοι και να συζητήσουν με τα παιδιά τους τις ιδέες τους, τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους όπως κάνει ένας σύμβουλος μαζί τους. Υπάρχει βέβαια μια παγίδα εδώ πέρα. Ο επιτυχημένος σύμβουλος συζητά μάλλον παρά κηρύττει τα παιδιά, προσφέρει μάλλον παρά επιβάλλει, προτείνει παρά απαιτεί και συνήθως μόνο μία φορά, χωρίς να ασκεί πίεση, γιατί δεν επιτρέπεται. Ο γονέας ο σύμβουλος προσφέρει τις ιδέες του και μετά την ευθύνη. Ο σύμβουλος μάλλον προσφέρει τις ιδέες του και μετά την ευθύνη ή της αποδοχής ή της απόρριψης που θέλει ο ίδιος ο πελάτης. Οι γονείς σαν σύμβουλοι θεωρούν ότι οι πελάτες τους πρέπει να πιστούν σ' όλα και καλά και συνεχίζουν να φέρουν την ευθύνη της μάθησης των παιδιών τους. Το πρόβλημα παραμένει βέβαια. Μπορώ να πάω στο άλογο στη βρύση, αλλά δεν μπορώ να το αναγκάσω να πιει και νερό. Γι' αυτό το λόγο προτείνουμε στους γονείς που παρευρίσκονται σε αυτή την αίθουσα να εκπαιδευτούν στη συναισθηματική αγωγή που βασίζεται στις έρευνες για τη συναισθηματική νοημοσύνη και τη συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών και θα δουν ότι δεν πρόκειται για κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Οι πατρικές οικογένειες της γυναίκας και του άντρα, το σχολείο,
το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον όπως φίλοι και το δικαστικό στο. Όποιο ισοζύγιο, θα μπορούσα βέβαια να αναφέρω κι άλλο. Όποιο ισοζύγιο, όποια διοργάνωση σχέσεων και αν υπήρχε με την ύπαρξη αυτού του γάμου, τώρα διαλύεται συχνά μέσα από έναν αλληλοσπαραγμό και φθορά σχέσεων, άλλοτε πάλι μέσα από ένα κλίμα συγκαταβατικότητας, φιλικής συνένεσης, που όμως δεν σημαίνει ότι από εκεί απουσιάζει ο πόνος. Η Φρασουάζ Δοκτωδαλίδα ψυχαναλήτρια, η οποία αφιέρωσε τη ζωή της και την πνευματική της πορεία στο παιδί και τον έφηβο και αγωνίστηκε για τα δικαιώματά τους, έλεγε κάτι αρκετά σωστό, ότι δηλαδή είναι καλύτερα ένα καλό διαζύγιο μέσα στα εισαγωγικά, παρά ένα συνεχής αλληλοσπαραγμός των δύο γονέων κάτω από την ίδια στέγη. Πράγμα οδυνηρό και για τους ενήλικες, αλλά και για τα παιδιά. Το διαζύγιο είναι μια ιστορία που αρχίζει με ένα γάμο και όχι μόνο. Τι σημαίνει όμως ο γάμος για μια γυναίκα και ένα άντρα? Ένας γάμος είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στη ζωή ενός ανθρώπου που πρέπει να τον απασχολήσει πολύ σοβαρά προτού προχωρήσει σε αυτό. Κάθε νέο άτομο θα πρέπει να ολοκληρώσει την τελική και εφηβική του ηλικία και να έχει βγει από τη δεύτερη, δηλαδή την εφηβική ηλικία, με ένα πλούσιο και ισοζυγισμένο ψυχικό κόσμο. Θα πρέπει να έχει προχωρήσει προς την ενηλικίωση με μια κάποια σιγουριά στον εαυτό του, να έχει κάνει τις δικές του επιλογές για το μέλλον του, να έχει εργαστεί, να έχει βρει μια δουλειά δηλαδή. Που η οποία να τον ικανοποιεί αρκετά και να έχει κερδίσει την ανεξαρτησία του. Επίσης, να έχει ζήσει διάφορες σχέσεις με διάφορα άτομα του αντίθετου φύλου, ούτως ώστε να μπορεί να καταλήξει στο άτομο που του ταιριάζει. Και αφού το βρει και ζήσει μια ικανοποιητική σχέση μαζί του, και η οποία αυτή η σχέση να συνδυάζει και την σεξουαλική επιθυμία, την αγάπη και κατανόηση, τότε μπορεί να προχωρήσει σε αυτή την εδραίωση της σχέσης με τον γάμο, από τον οποίο βέβαια θα εξαρτηθούν ξεχνά με πολλά άλλα άτομα ακόμα. Πώς είναι όμως κάποιος αρκετά ωρίμος για να παντρευτεί? Όχι, δεν προχωράμε. Πήγε σχολή, προχώρησε σχολή, δηλαδή είναι σε εκείνο που είναι, είναι εφηβεία. Θα σου λέω άλλο. Η οριμότητα του ψυχικού οργάνου είναι μια ιστορία που αρχίζει από την αρχή τη ζωή ενός ατόμου, από την εμβριακή ηλικία και βασίζεται στην αλληλεπίδραση μητέρας παιδιού, πατέρα παιδιού. Το παιδί επηρεάζει τους γονείς, όπως και οι γονείς τον επηρεάζουν. Όλες οι ψυχικές διαδικασίες και διεργασίες και τα διάφορα στάδια ψυχοκινητικής ανάπτυξης έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα πρώτα 5-6 χρόνια της ζωής του ατόμου, το οποίο έχει βρει ένα ψυχικό ισοζύγιο. Στην εφηβεία, ο βιολογικός και ψυχικός κόσμος του ατόμου περνά από μία αναδιοργάνωση, από την οποία το άτομο, αν γίνει κοινής, θα έχει βρει πάλι ένα ψυχικό ισοζύγιο με χαρακτηριστικά του την ευληγησία και την προσαρμοστικότητα στο κοινωνικό περιβάλλον, με τα δικά του χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες, και έτσι να προχωρήσει προς την ενηλικίωση. Δηλαδή, βασικά χαρακτηριστικά της οριμότητας είναι η ευληγησία ενός ψυχισμού, δηλαδή η ικανότητα του ατόμου να προσαρμόζεται σε κάθε κοινωνικό περιβάλλον που τον τοποθετούμε, οικογένεια, εργασία, κοινωνία κλπ. Και να επιβεβαιώνει τους ρόλους που αυτό το περιβάλλον του δίνει, δηλαδή τον ρόλο του συζύγου, τον ρόλο του πατέρα, τον ρόλο του πολίτη, του μέλους της αθλητικής ομάδας που ανήκει και χωρίς βέβαια να χάνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Πράγμα πολύ δύσκολο βέβαια. Τώρα πάμε στην εφηβεία. Τι σημαίνει ένας γάμος στην εφηβεία? Το άτομο, εγώ γιατί κάλεξα ένα ματζεντάρι που είναι έφηβος. Το άτομο στην περίοδο της εφηβείας, εφόσον ζει μια αναδιοργάνωση, βρίσκεται σε μια κατάσταση σύγκρουση με τους γονείς του. Πράγματα
που πρέπει να ζήσει για να διαφοροποιηθεί από αυτούς. Βρίσκεται σε μια ζωντανή και έντονη αναβίωση παιδικών διαθέσεων. Δεν έχει βρει τον εαυτό του που λέει απλά. Πώς μπορεί τότε να προχωρήσει σε μια σωστή επιλογή συντρόφου για ολόκληρη τη ζωή. Και μην μπερδεύουμε τη σωματική ωριμότητα ενός εφήβου να την τροποιήσει με την ψυχική ωριμότητα. Ούτε την έντονη ανάγκη του να γνωρίσουν τη σεξουαλική εμπειρία με το κάπου. Εξάλλου είναι γνωστό ότι εάν ζήσουν κάτι τέτοιο πολύ πρόβλημα, μπορεί να το αισθανθούν και σαν πολύ τραυματικό. Η εφηβεία ολοκληρώνεται μετά το 21ο αιώνα. Χρονολογικά, ένας νέος μπαίνει στην νεανική όρημη ηλικία γύρω στα 24-25. Πρέπει βεβαίως να πω εδώ ότι σε κάποιες κοινωνίες, σε κάποιες κουλτούρες, παλαιότερα ίσως, που μπορεί και ή και που κάποιες από αυτές διατηρούνται ακόμα και σήμερα σε ορισμένα μέρη του κόσμου, υπήρχαν όπως αυτή την εικόνα που έχω επιλέξει από την Αφρική, όπου οι κοινωνίες εκεί προετοιμάζαν τον έφηβο με διάφορες διαδικασίες και τελετές να περνά από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή, όπου και εκεί μπορούσε να αναλάβει ευθύνες. Μπορείτε να δείτε και στην επόμενη φωτογραφία. Όπου εδώ βλέπουμε τις κοπέλες που περνούν στην ενηλικίωση με τα διάφορα πιζού που φοράνε και την επόμενη. Όμως, το περιβάλλον συνέχιζε να τους στηρίζει και αυτό το θέμα ήταν διαφορετικό. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι το πλαίσιο αυτό, όπως και στις δικές μας κοινωνίες, υπήρχε η διαδικασία όπου το κοινωνικό περιβάλλον μάθεται στις έφηβες γυναίκες πώς να μεταβαίνουν αυτό το μεγαλό. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι αυτές οι διαδικασίες υπάρχουν και στη σημερινή νησιώτικη κοινωνία. Μπορεί να υπάρχουν απομεινάτια μόνο. Δεν μπορούν όμως αυτά να δικαιολογήσουν ένα γάμο στην εφηβική περίοδο και κυρίως στην αρχή. Η κοινωνία εδώ έχει επηρεαστεί από αυτή την ολισθηνότητα στις αξίες και τη μαζικότητα της ευρύτερης ευρωπαϊκής κοινωνίας. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ακόμα γάμους στην ηλικία των 18-19 χρονών και κυρίως στις τοπικές μας κοινωνίες, στα μικρά νησιά. Έπειτα, πρέπει να πω ότι από μελέτες άλλων, αλλά και μέσα από την έρευνα που έχω πραγματοποιήσει σε ίδιες γυναίκες, συνάντησα έφηβες εγκυμονούσες, οι οποίοι ζούσαν με περισσότερο ναρκισσιστικό τρόπο την εγκυμοσύνη τους, σαν ένα ακόμα παιδί για τη δική τους μητέρα, και συχνά το παιδί τους είχαν μια ευκαιρία να παίζουν με τις κούκλες που δεν έπαιξαν αρκετά, γιατί γρήγορα έπρεπε να μεγαλώσουν. Εξάλλου, πολλές από αυτές τις γυναίκες είχαν παιδιά πολύτεκνων οικογενειών που αναγκάστηκαν να φροντίσουν τα αδελφάκια τους από μικρές. Τι συμβαίνει τώρα όταν δύο άνθρωποι παντρεύονται? Ποιο είναι το συναισθηματικό πλαίσιο που ζουν? Με τον γάμο δύο ανθρώπων αρχίζει μια σειρά ψυχολογικών φαινομένων. Ο γάμος τι μας κάνει? Ξυχνά μας αναμειώνει παλαιές καταστάσεις από την παιδική ηλικία του καθένα, από τον γάμο των δικών του γονιών, από τον τρόπο με τον οποίο έζησε τον γάμο, δηλαδή των δικών του γονιών. Και όλα τα συναισθήματα αγάπης και θυμού που ένιωσε το παιδί έναντι σε αυτό το πρωταρχικό ζευγάρι, τώρα όλα αυτά αναβιώνουν. Με λίγα λόγια, το ασυνείδητο αναβιώνει και επηρεάζει τις επιλογές μας, τις πράξεις μας. Γενικά τη συμπεριφορά μιας γυναίκας ή ενός άντρα στο συζυγικό βίο. Πολλοί άνθρωποι θα πρέπει να σταματήσουν λιγάκι και να σκεφτούν, για παράδειγμα, γιατί πεισμάτωσαν για ένα θέμα σε ένα καρκά με τη σύντροφο ή τον σύντροφό τους και φαίνονται σαν παιδιά. Γιατί κάνουν σαν περάσματα σε πράξη, δηλαδή εκφράζουν βία. Να σκεφτούν γιατί, να συγκεντρωθούν στον εαυτό τους, στο δικό τους συνέστημα, αντί να ρίχνουν εύκολα το φταίξιμο σε άλλους, πράγμα εύκολο δηλαδή και βολικό, αλλά επικίνδυνο για τη δημιουργία παθογόνων καταστάσεων σε ένα γάμο. Εάν αυτός ο σημερινός παντρεμένος υπήρξε παιδί που οι γονείς του προσέφεραν σταθερές και γυρές ταυτίσεις, δηλαδή να ταυτιστεί με αυτούς,
ως προσωπικό του ρόλο, τότε αυτός ο σημερινός παντρεμένος θα αντέξει τις δυσκολίες ενός γάμου και θα δώσει μια σωστή συνέχεια με τα δικά του παιδιά. Και όταν λέω σωστή και σταθερή κάθεση σε ένα ενήλικα, δεν εννοώ ένα ενήλικα τέλειο, γιατί πράγματι δεν υπάρχει αυτό, αλλά ένα ενήλικα με εμπιστοσύνη που πιστεύει στον εαυτό του, με σταθερότητα στις επιλογές του, με επιθυμία να ζήσει και να εφαρμόσει τα πιστεύω και τις αξίες που θα βάσει, χωρίς να θέλει να τα επιβάλλει στο παιδί του, αφού πρέπει πάντοτε να σέβεται το παιδί του σαν ένα άλλο άτομο. Ένα ενήλικα ο οποίος σέβεται και αγαπά επίσης το πιο σημαντικό, τη σύντροφο ή το σύντροφο στη ζωή του. Τι συμβαίνει τώρα σε αυτούς που χωρίζουν? Το κάθε ζευγάρι που οδηγείται στο διαζύγιο πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ξεχωριστή περίπτωση. Πάντως, χωρίς να αναφέρω ακριβή στατιστικά στοιχεία τα οποία δεν διαθέτω εδώ, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των ζευγαριών, πράγματα που έχω γνωρίσει μέσα από την εμπειρία της δουλειάς μου, δεν έχουν απόλυτο λόγο να χωρίσουν. Και αυτά τα ζευγάρια, αν είχαν και να βοηθηθεί, για παράδειγμα, παίρνοντας τη γνώμη ενός ειδικού, ίσως και να μην χώριζαν. Η έγκαιρη παρέμβαση στις ψυχολογικές καταστάσεις που δημιουργούνται για τον καθένα ξεχωριστά και που καθορίζουν τα σχετικά μεταξύ τους, θα μπορούσε με μορφή συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπευτικής στήριξης να αποφύγει τη δημιουργία παθογόνων καταστάσεων. Μην ξεχνάμε ότι το διαζύγιο είναι ένα ρήγμα. Τι σημαίνει τώρα όταν αυτοί που χωρίζουν είναι γονείς? Όταν υπάρχουν παιδιά, το διαζύγιο γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, γιατί αυτοί που πληρώνουν το ακριβότερο τίμημα είναι τα παιδιά. Αρχικά τα παιδιά των γονιών που χωρίζουν ζουν πολύ δύσκολες καταστάσεις. Αλλάζει όλο το πλαίσιο που τους περιβάλλει. Να είναι δηλαδή στο κέντρο μιας οικογένειας, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες κλπ. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά των χωρισμένων γονιών είναι πιο ευάλωτα από των ενωμένων γονιών. Βεβαίως, αυτό το στοιχείο είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας, χωρίς να είναι μοναδικός για να καθορίσει την ψυχική υγεία ενός ανθρώπου. Επίσης, όταν μιλάω για ενωμένους γονείς, βέβαια, δεν μιλάω για περιπτώσεις που αλληλοσπαράσσονται ή περνάνε την ώρα τους να αλληλοϊκοβαθμίζονται κάτω από την ίδια στέγη. Τα παιδιά των χωρισμένων γονιών βιώνουν όμως ένα χωρισμό. Γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με το όνομά του. Ο χωρισμός, εκτός από το φαντιστηριωτικό πλαίσιο όπως το ζουν όλοι οι άνθρωποι, ή εκτός από τους αποχωρισμούς σε πιο μικρή ηλικία, όπως ο χωρισμός από τη μητέρα, τώρα αυτός ο χωρισμός γίνεται μια μεγάλη πραγματικότητα. Αυτός ο χωρισμός αναβιώνει και όλους τους άλλους αποχωρισμούς, από το σώμα της μητέρας, για παράδειγμα, με όλα τα συναισθήματα πόνου, λύπης, θυμού που τους συνοδεύουν. Οι γονείς συχνά, για να κάνουν τα παιδιά τους να τους συμπαθούσουν, τα φοβερίζουν είτε με την ανώτερότητα της σωματικής τους διάπλασης, δηλαδή με τον ξύλο, είτε με άλλους ψυχικούς εκβιασμούς όπως η μαμά θα φύγει. Ο μπαμπάς θα πάψει να σε αναπά να το κάνεις αυτό. Έχουν, ξέρετε, και οι γονείς επιθετικότητα, αλλά την καμουφλάρουν έξυπνα πίσω από το δικό τους δίθεν κώδικα γονείς. Οι σχέσεις μεταξύ παιδιών και γονιών εκπαιδευτών παίρνουν συχνά μορφή σαδομαζοχιστικών σχέσεων. Επίσης, επιπρόσθετα σε αυτά, πρέπει να πω ότι τα παιδιά συμβαίνει να πιστεύουν ότι πολλά πράγματα έγιναν διότι αυτά τα επιθύμησαν σε μια κρίση οργής, για παράδειγμα. Μπορούν μάλιστα, εάν κανείς δεν ευαισθητοποιηθεί, να τους εξηγήσει, να φτάσουν σε σημείο να πιστεύω, όπως το παιδάκι στην εικόνα, ότι αυτά τα δημιούργησαν επειδή απογοήτευσαν τους γονείς τους. Χωρίς πολλές φορές να το θέλουν, οι γονείς σε κάποιο καρκά ή σε στιγμή αδυναμίας μπορεί να επιβεβαίωσαν την ανησυχία των παιδιών. Και αν δεν το έκαναν αυτοί, μπορεί να το κάνουν κάποιοι άλλοι τρίτοι καλοθελητές. Αυτό το γεγονός είναι βαρύ φορτίο για το παιδί για να συνεχίσει τη ζωή του. Η Φρασουά Σολτό, μετά από μια έρευνα που έκανε στα Λύκια στη Γαλλία και ενημερώθηκε από τα ίδια τα παιδιά, δηλαδή τους ρώτησε ποια ήταν τα πιο δραματικά γεγονότα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το πρώτο παράπονο που τις κάνανε είναι ότι κανένας δεν τους ενημέρωσε για το γεγονός ότι οι γονείς τους θα έπαιρναν διαζύγιο. Δηλαδή το ζούσαν, έζησαν το γεγονός.
ότι οι γονείς τους θα, και τη φθορά πριν και κατά τη διάρκεια, αλλά κανείς επίσημα και απλά δεν τους το είπε και πόσο μάλλον να τους το εξηγήσει. Βρέθηκα δηλαδή μια μέρα με το διαζύγιο πίσω τους. Η Φρανσουάζ Ντορτό έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξήγηση. Ένας επαγγελματίας από το δικαστικό σώμα, επιστημιστοποιημένος σε θέματα ψυχολογίας, να αναλαμβάνει πριν το διαζύγιο να εξηγεί με απλά λόγια, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, πώς έχουν τα πράγματα και ότι οι γονείς του πρόκειται να χωρίσουν. Θα συνομιλήσει το άτομο αυτό απλά με το παιδί για να το εξηγήσει ότι οι γονείς του δεν μπορούσαν πια να είναι μαζί. Θα το εξηγήσει επίσης ότι ο δικαστής αποφάσισε να δώσει την κυδαιμονία στον ένα γονέα για τους τάδε λόγους που θα είναι περισσότερο πρακτικού περιεχομένου. Θα επιμένει ότι ο άλλος γονιός του αγαπάει, αλλά με συγκεκριμένους λόγους δεν μπορούσε να αναλάβει την κυδαιμονία. Με τον τρόπο αυτό γίνεται μια προσπάθεια να μην πιστέψει το παιδί, και αυτό είναι το πιο κακό από όλα, ότι αυτό επέλεξε ανάμεσα στους γονείς του, γεγονός που θα μεγάλωνε πολύ την αγωνία του, ούτε ότι οι ενήλικες χειρίστηκαν όπως ήθελαν την κατάσταση. Επίσης, ο Φρανσουάζ Ντορτό μέσα από αυτές τις έρευνες κάτι άλλο που ανακάλυψε με έκπληξη όταν είχαν αυτή την έρευνα, ήταν ότι τα παιδιά αυτά μιλούσαν πρώτα για την απογοήτευσή τους που αναγκάστηκαν να αλλάξουν περιβάλλον, δηλαδή σπίτι, σχολείο, χάνοντας έτσι τους φίλους τους και τις μικρές τους συνήθειες. Το γεγονός αυτό μας δίδαξε ότι τα παιδιά των χωρισμένων γονιών μέσα σε αυτή τη διάλυση της οικογένειάς τους, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω τώρα, γραπώνονται από το περιβάλλον τους, όπως το έζησαν μέχρι σήμερα. Γι' αυτά αποτελεί πλαίσιο αναφοράς και κάνουν καλύτερα να μην το αγγίζουν. Εδώ στα νησιά βέβαια οι αποστάσεις είναι μικρές και ίσως να αποφεύγεται. Συμβαίνει όμως συχνά η μητέρα να επιστρέφει στην πατρική της οικογένεια και να γίνει δυστυχώς ακόμα μια φορά το παιδί των γονιών της για να εμπουλώσει τις πληγές της. Όμως και πάλι τα παιδιά μπερδεύονται με τις αλλαγές των χρόνων που ακολουθούν. Γι' αυτό και πρέπει να δίνεται η οικονομική ενίσχυση στον κυδεμόνα των παιδιών να διατηρήσει το παλαιό περιβάλλον το οποίο συμβόλευσε ουσιαστικά, και αυτό είναι το σημαντικό, και τις καλές στιγμές που πέρασε το ζευγάρι μαζί και απόκτησε τα παιδιά του, γιατί αυτό θα δράσει μέσα του και διορθωτικά. Το ίδιο αρνητικό είναι και όταν ένα παιδί γλιστρήσει στο κρεβάτι της μητέρας του όταν φεύγει ο πατέρας. Τώρα, ο ρόλος των παππούδων και των γιαγιάδων. Συχνά τα παιδιά των χωρισμένων γονιών έχουν ανάγκη να επισκέπτονται τους παππούδες και συχνά τους εμπιστεύονται. Οι παππούδες μιας προχωρημένης ηλικίας είναι καλοί για αυτό το ρόλο, διότι δεν βρίσκονται πια τώρα στην ίδια συναισθηματική κατάσταση τόσο πολύ κοντά αισθητοδός με τα παιδιά τους. Στους έφηβους επίσης μπορούν να μεταδώσουν σταθερά δεδομένα για τη ζωή και τους νόμους της μέσα από τις ιστορίες τους. Είναι διακριτικοί. Δεν μιλώ βέβαια για παππούδες συχνά κοντά στην ηλικία των γονιών που έχουν τη διάθεση να μπερδεύονται στη ζωή των παιδιών τους, κρύβοντας έτσι μια έντονη ζήλια, αφού ουσιαστικά τους πλέον το κωδικό τους ρόλο. Κάτι που συμβαίνει βέβαια πολύ συχνά στην ελληνική οικογένεια όπως τη γνωρίζουμε. Η ελληνική οικογένεια αποτύχει συχνά να δημιουργεί εξαρτώμενα άτομα και που όλα αυτά τοποθετούνται και χωροφωνικά και ιδίως στα μικρά μέρη όπως τα δικά μας, δηλαδή η συγκατοίκηση σπίτια πάνω κάτω. Μάλιστα στην Κάλυμνο έχουμε ένα έθιμο που η οικογένεια η μητρική μετακομίζει για να δώσει το σπίτι στην καινούργια οικογένεια. Οι παππούδες, έστω και αν κάποτε έφτιαξαν σε κάτι, άμα μπορούν τώρα να παραμείνουν διακριτικοί, αποτελούν μεγάλη βοήθεια για τα παιδιά τους. Η συμπεριφορά τώρα του ζευγαριού μετά το διαζύγιο. Όλα τα διαζύγια είναι δύσκολα. Περιέχουν, όπως είπαμε, θυμό και πόνο. Όμως, αφού περάσει η πρώτη περίοδος, που κάποτε πρέπει να περάσει, θα πρέπει όσο πιο σύντομα γίνεται να συνεργαστεί το ζευγάρι και να σταθεί απέναντι στο παιδί του σαν τέτοιο, τουλάχιστον για την επίλυση των οικονομικών θεμάτων και αργότερα για αποφάσεις που αφορούν τη ζωή του παιδιού.
Οι γονείς μένουν οικονομικά μαζί, αλλά απομακρύνονται για κάποιο διάστημα και βρίσκονται σε άλλες στιγμές σαν ενήλικες. Το παιδί έχει σχέσεις με τον καθένα ξεχωριστά, που βέβαια δεν περνά τον χρόνο να κατηγορεί τον άλλο, αλλά εγωφελείται όσο μπορεί από τη σχέση μαζί. Μπορούν επίσης στη συνέχεια να εξηγήσουν στο παιδί ότι ο πατέρας ή η μητέρα ξαναφτιάχνουν τη ζωή τους, επειδή επιθυμούν να μην καλύπτουν μόνο τον γονεϊκό ρόλο. Το παιδί, και αυτό δεν είναι αρνητικό, είναι θετικό μάλλον, γιατί το παιδί δέχεται και επίσης καλύτερα σέβεται και θαυμάζει τη ζωντάνια του πνεύματος του πατέρα και της μητέρας. Επίσης, αδέρφια από άλλους γάμους βοηθούν τη διοχέτευση της επιθετικότητας που είναι ανέκφραστη. Γιατί γνωρίζουν όλοι το πρόβλημα των μονογονεϊκών οικογένειων που είναι πιο ευάλωτες. Τα παιδιά τα ίδια δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενα συγκρούσεων και οι γονείς να είναι όσο πιο ξεκάθαροι γίνεται σε αυτά που λένε. Μεταξύ τους η διαφωνία δεν πρέπει να απευθύνεται και στο παιδί. Θα του εξηγήσουν ότι αυτό γεννήθηκε από αγάπη και όχι από ένα μίσος. Πρέπει να δώσουν στο παιδί τους μια θετική εικόνα μητέρας και πατέρα και να το επιτρέψουν σε αυτή τους τη σταθερότητα να μην φοβάται να συγκρουστεί μαζί τους για να μην τους χάσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό περισσότερο ακόμα για τους έφηβους. Όλοι μπορεί να κάνουν λάθη και αρκετά από αυτά επιδιορθώνονται με μια συγγνώμη, με μια σωστή εξήγηση ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Με μια σταθερή παρουσία του γονιού που δεν προστρέχει σε παιδικού τύπου συμπεριφορές για να καλύψει το κενό που προκάλεσε. Οι γονείς πρέπει να πάντα αναφέρονται στο παιδί σεβόμενοι την παρούσα ψυχική και πραγματική του ηλικία. Και ας μην ανησυχούν, τα παιδιά θα δείξουν πολύ περισσότερη κατανόηση από ό,τι αυτοί πιστεύουν. Ευχαριστώ. Πάνω και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε ερώτηση που θα δεχτεί. Έτσι ο καθένας μπορεί να